Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιστροφή στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Απόψε θα αναφερθούμε με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας στα νέα οικονομικά δεδομένα της χώρας και στις προοπτικές που ανοίγονται, μιας και υπάρχουν διεστάμενες απόψεις και εκτιμήσεις εν ώψη πιθανά ενός τρίτου μνημονίου, το βάζουμε με ερωτηματικό, εν ώψη της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές. Θα αναφερθούμε βέβαια και σε εκτιμήσεις που έχουν να κάνουν με το ελληνικό πλεώνασμα που πιστεύουν κυβερνητικοί κύκλοι ότι θα πιστοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα κάνουμε αναφορές στην ελάφρυνση του χρέους και το τι μέλη γενέστε. Σε αναφορά με τις ευρωεκλογές και τι θα φέρουν ως πολιτικό μήνυμα στη γυραιά Ήπειρο. Και τέλος τι θα γίνει και με τον τραπεζικό τομέα. Να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό το απόψινό πάνελ είναι τεχνοκρατικό εντός εισαγωγικών. Φιλοξενούμε δύο οικονομολόγους. Θα τους παρουσιάσω αμέσως. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουτσουπιάς. Καλησπέρα σας. Έχουμε επίσης δίπλα του τον κύριο Χάρη Ζεπάτο, εκπροσωπεί όμως τους εργαζόμενους, γνωστός στους τηλεθεατές από παρεμβάσεις του. Όσον αφορά συνδικαλιστικά ζητήματα, ο κύριος Ζεπάτος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και με αυτή την ιδιότητα βρίσκεται εδώ. Καλησπέρα, κύριε Ζεπάτο. Καλησπέρα. Γιατί πέρα από αριθμούς θα μιλήσουμε για τις πραγματικές επιπτώσεις στον πληθυσμό αλλά και στους εργαζόμενους ειδικότερα. Και δίπλα του ο κύριος Γιώργος Παπαμανόλης, οικονομολόγος. Στο απόψινο τουλάχιστον πάνελ, έχετε και άλλες ιδιότητες. Να ξεκινήσουμε από κάποιες εκτιμήσεις. Διάβαζα στην χθεσινή καθημερινή της Κυριακής κάποιες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που προτείνει τη μετεξέλιξη της ζώνης. Μάλιστα, εκτιμά ότι μπορεί να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς το ευρώ. Πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να διαδεχθεί η Ευρωζώνη. Υπάρχει όμως και εκτίμηση ότι μπορεί να μετεξελιχθεί σε ομοσπονδιακό κράτος με νόμισμα το ευρώ. Με αφορμή αυτή την εκτίμηση, και θα έλεγα ότι είναι μια ολόκληρη μελέτη αφιέρωμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο ευρωπαϊκός δρόμος με ή χωρίς το ευρώ, να δούμε στην πράξη μετά από 3,5 περίπου χρόνια εντός του μνημονίου, πώς έχει κατάσταση σήμερα, μια σύντομη εκτίμηση. Κυρίως όμως θα αναφερθούμε, όπως είπα και στις αρχικές προοπτικές της χώρας, μιας και κάποιοι πρεσβεύουν ότι από το Brexit πάμε στο Grecovery. Κύριε Κουτσουπιά, μια πρώτη εκτίμηση και από μια πρώτη σύντομη συνομιλία που είχαμε πρωτήτερα, νομίζω είσαστε από τους πιο αισιόδοξους απόψε στο πάνελ. Όχι, αν δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων μηνών, έτσι, δείχνει ότι η κρίση τέλος πάντων σταθεροποιείται, ή να το πούμε διαφορετικά για τους φίλους τηλεθεατές, ότι ο πάτος είναι κοντά στην πτώση μας. Είναι δεδομένο επίσης ότι το μνημόνιο τελειώνει εντός του 2014. Το μνημόνιο αυτό, όπως το γνωρίσαμε τέλος πάντων. Παραμένει όμως Δανειακή Σύμβαση. Η Δανειακή Σύμβαση παραμένει. Θα αναφερθώ σε αυτή. Αλλά όσον αφορά το μνημόνιο, όπως το έχουμε γνωρίσει με την Τρόικα, είναι η πρώτη τελευταία φορά που η Τρόικα έρχεται στην Ελλάδα με αυτή τη μορφή, δηλαδή αυτό το σχήμα. Λέτε λοιπόν ότι είναι η τελευταία διαπραγμάτευση που γίνεται. Ναι, η πρώτη τελευταία. Θα έρθουν τελευταία μετά τις ευρωεκλογές, νομίζω είναι άλλη μία τον Οκτώβριο να έρθουν. Προκειμένου να εκταμιευτούν οι τελευταίες δόσεις. Ναι, ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, το μνημόνιο λοιπόν, όπως το έχουμε γνωρίσει τώρα, κλείνει τον κύκλο του. Έτσι, με τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις της Τρόικα κτλ. Τώρα, εάν υπάρξει το λεγόμενο χρηματοδοτικό κενό, που κατά την άποψή μου υπάρχει χρηματοδοτικό κενό τεράστιο εκτός του πρωτογενούς πλεονάσματος, θα το εξηγήσουμε και για τον κόσμο, έτσι να μιλάμε πολύ τεχνικά, είναι λογικό να υπάρξει και ένα νέο μνημόνιο. Το οποίο όμως για λόγους πολιτικούς και κυρίως προς τον κόσμο τέλος πάντων, επικοινωνιακούς μάλλον, δεν θα ονομαστεί νέο μνημόνιο, θα ονομαστεί κάπως διαφορετικά.
Θα βαφτιστεί. Θα βαφτιστεί, ναι. Και εννοείται, εννοείται και μετά τις ευρωεκλογές. Σε καμιά περίπτωση δεν θα έχουμε αυτά τα νέα συντομότερα. Το ουσιαστικό είναι ότι το Δέλτα Νιτάφ ήρθε στην Ευρώπη για να μείνει. Έτσι. Χώρες όπως η Ιρλανδία, οι οποίες κατάφεραν γρήγορα να ξεπεράσουν, ας πούμε, την κρίση, γιατί είναι πιο προσαρμόσιμες οικονομίες και γιατί είχαν και πολύ μικρότερα μεγέθη από τα οικονομικά της Ελλάδος. Έτσι, το ελληνικό χρέος ήταν τεράστιο. Ουσιαστικά λοιπόν το πρόβλημα είναι και από εδώ και πέρα και το πολιτικό θέμα που τίθεται πέρα από το οικονομικό είναι ποια κυβέρνηση μετά τις ευρωεκλογές ή υφιστάμενη μια νέα κυβέρνηση κτλ. Είτε από την ίδια βουλή είτε μετά από εκλογές θα διαχειριστεί το νέο πλαίσιο. Το νέο πλαίσιο αυτό λοιπόν τι μας λέει, ότι καθαρά οικονομικά τώρα, ότι υπάρχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο είναι σαφές, υπάρχει. Όσο και να έχει μαγειρευτεί, όσο και να αμφισβητείται από τους άλλους, υπάρχει. Το ύψος του μπορεί να είναι από 100 εκατομμύρια ευρώ, εάν πληρώσει, στη χειρότερη των περιπτώσεων, 200, εάν πληρώσει το κράτος τις οφειλές του, που οφείλει προς ΦΠΑ, προς προμηθευτές του κτλ., μέχρι και 800-900 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρωτογενές. Το οποίο αυξάνεται μέχρι το τέλος της χρονιάς, εκτιμάται. Ναι, μπορεί να αυξηθεί. Γιατί θα έχουν και τα έσοδα του δεύτερου εξαμήνου, που κλείνει συνήθως περισσότερο οι εφορίες, τέλος πάντων. Τα έσοδα του κράτους. Το πρόβλημα είναι όλο όμως, δηλαδή πέρα από το πρωτογενές πλεόνασμα, το πρωτογενές πλεόνασμα να διευκρινίσουμε στον κόσμο είναι έσοδα, φόροι κτλ., μείον έξοδα, μισθοί, συντάξεις, παροχές κτλ., είναι θετικό. Εκτός τόκων. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα όμως. Ότι αυτή τη στιγμή το χρέος είναι τεράστιο. Για να μην μιλάμε με ΑΕΠ κτλ., να πούμε στον κόσμο μόνο ότι η Ελλάδα πρέπει περί τα 6 δις το χρόνο. Έτσι, να πληρώνει σε τόκους τα επόμενα χρόνια. Που σημαίνει ότι πάλι δεν υπάρχει βιωσιμότητα ούτε στο χρέος, ούτε και στον προϋπολογισμό. Θα είναι ελληματικός ο προϋπολογισμός, αν πληρώθουν οι τόκοι μέσα. Δεν πληρώνουμε τόκους στους δανειστές μας, που κατά βάση είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία, Φιλανδία κτλ. Όσα κράτη μας έχουν δανείσει, συν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν πληρώνουμε τόκους. Αυτή τη στιγμή περνάμε με αυτά. Αυτό είναι θετικό. Με τις θυσίες του ελληνικού λαού. Με τεράστιους φόρους, με τεράστιες περικοπές στο δημόσιο τομέα, είναι παρόλα αυτά είναι θετικό ως αποτέλεσμα. Έτσι. Το πρόβλημα όλο είναι όμως ότι και παρόλα αυτές τις θυσίες δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη για 2-3 βασικούς λόγους. Πρώτον, υπάρχουν 2 βόμβες στα θεμέλια αυτού που λέμε ελληνικού κράτους, ελληνικής οικονομίας. Η μία ονομάζεται ασφαλιστικό σύστημα, διότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα μπορέσουν να δώσουν συντάξεις όπως και η Τρόικα υπολογίζει το 2016-2017. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 340.000 ετήσιες συντάξεις. Είτε από το δημόσιο τομέα, είτε από τον ιδιωτικό κτλ. Άρα μιλάμε. Παρά τις τεράστιες μειώσεις σε συντάξεις και σε φάπαξ που είδαμε βεβαίως, στην πράξη. Γιατί μεγαλώνει πάρα πολύ ο αριθμός συνταξιούχων. Μιλάμε για μια χώρα καθαρά, η οποία και λόγω του δημογραφικού προβλήματος και λόγω της τεράστιας ανεργίας και της μαύρης εργασίας, έτσι, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τεράστιες τρύπες. Τεράστιες τρύπες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν παρά με δανεισμό. Δεν μπορεί το κράτος, δηλαδή ο κρατικός προϋπολογισμός. Κατά την άποψή μου, πρέπει πάντοτε να συνεισφέρει στα ασφαλιστικά ταμεία, πέρα από τους ασφαλιζόμενους δηλαδή και τις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί όμως και το κράτος και να θέλει, δεν έχει τους πόρους ώστε να στηρίξει τα ασφαλιστικά ταμεία. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Και δεύτερον, είναι οι τόκοι. Επίσης, το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό, για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα τις επενδύσεις, πρέπει να είναι υγιές. Αυτή τη στιγμή το τραπεζικό σύστημα δεν είναι υγιές. Διότι. Παρόλο που έχουν πέσει τόσα χρήματα στις τράπεζες, οι τράπεζες έχουν να καλύψουν τρομακτικά κενά από το κούρεμα των καταθέσεων, από το κούρεμα των ομολόγων, των ομολόγων που έγινε, διότι ήταν οι βασικοί δανειστές του ελληνικού κράτους. Επίσης έχουν να εξυπηρετήσουν τα κόκκινα δάνεια, τα οποία δεν μπορούν. Έτσι. Άρα λοιπόν τίθεται και ένα πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα. Πιθανολογείται όμως και ένα κούρεμα των καταθέσεων όπως έγινε στην Κύπρο. Ναι, το είπα τόσο πράγμα. Δεν το αποκλείω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς οι καταθέσεις. Για ποσά πάνω από 100.000 ευρώ. Ναι, οι καταθέσεις ήταν περίπου τα 240 δις ευρώ στο 31 δεκάτου του 2009 πριν την κρίση. Και τώρα είναι περίπου στα 155 δις οι καταθέσεις που υπάρχουν σε ελληνικές τράπεζες και από Έλληνες πολίτες και από επιχειρήσεις και από νομικό πρόσωπα, από νομικά πρόσωπα δημόσια και ιδιωτικού τομέα. Άρα, συνοψίζοντας την πρώτη αυτή εισαγωγή μας, λέμε ότι το Δέλτα Νιτάφ πιέζει πάρα πολλά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δηλαδή, πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ και ιδιαίτερα τις χώρες τις ευάλωτες του Νότου, γιατί θέλει να μείνει. Διότι έχει δώσει τόσα λεφτά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν ήρθε στην Ευρώπη να ρίξει τα λεφτά του. Και να φύγει. Θέλει να μείνει μέσα και εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους.
Όπως βλέπουμε τώρα και στο σημερινό Eurogroup, που νομίζω αυτή τη στιγμή γίνεται που μιλάμε, έχουν τεθεί από το Delta Ντάφ συνέχεια πράγματα τα οποία δεν μπορεί τώρα πάει να σπάσει, ας πούμε, την τριετία. Ή θέτει πάλι το θέμα του ασφαλιστικού. Κατά την άποψή μου, το θέμα του ασφαλιστικού είναι σωστό που τίθεται, διότι είναι σοβαρότατο το πρόβλημα. Αλλά ζητάει συνέχεια καινούργια πράγματα στις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις εντός εισαγωγικών. Ή αντιμεταρρυθμίσεις για κάποιους. Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέσα στο μνημόνιο δεν υπάρχουν μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, αυτό δεν δεν εξαγνίζει το μνημόνιο. Έτσι. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν. Είναι μια άλλη διαδικασία που πρέπει κάθε ελληνική κυβέρνηση να κοιτάξει να μπορέσει να σπάσει εμπόδια στην αγορά, να βελτιώσει, να κάνει κάποιες βελτιώσεις στην οικονομία, κυρίως σε θέματα διαφάνειας και αγοραμικών ρυθμίσεων κτλ. Αλλά δεν συνιστά μεταρρύθμιση, ας πούμε, για παράδειγμα, το γάλα σε σκόνη. Έτσι. Για απελευθέρωση των φαρμάκων, κάποιον ναι, μπορεί να συνιστά μεταρρύθμιση. Αλλά το να επιμηκύνουμε, ας πούμε, τις μέρες, δεν νομίζω ότι είναι μεταρρύθμιση τώρα. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές μεταρρυθμίσεις παρόλα αυτά που είναι να γίνουν, που λόγω του λαϊκισμού και του συντεχνιακού κράτους που είχε στηθεί τα προηγούμενα χρόνια του πελατειακού, δεν έγιναν από το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία. Κλείνοντας λοιπόν, ουσιαστικά ήθελα να πω το εξής, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τα βγάλει εις πέρας μελλοντικά, εάν δεν γίνει η ρύθμιση της δανειακής σύμβασης και αν δεν λυθεί το πρόβλημα με τα ασφαλιστικά ταμεία. Κουτσά στραβά ο προϋπολογισμός, θα βγει. Μισθοί συντάξεις θα πληρώνονται από το κράτος. Θα μπορέσει να υπάρξει μια ανάπτυξη. Εφόσον όμως λυθεί το θέμα του χρέους. Το χρέος τώρα μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους. Είτε με τον απευθείας τρόπο, ο οποίος είναι μια διαπραγμάτευση που κάποιες δυνάμεις πολιτικές στην Ελλάδα πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει, αλλά πάλι πέφτουμε στους συγκεκριμένους Ευρωπαίους ηγέτες, την κυρία Μέρκελ, ας πούμε, η οποία έχει εκλεγμένη καγκελάριος μέχρι το 2017. Πέρυσι και τις εκλογές, νομίζω σωστά. Έχει μια τετραετία μπροστά της. Άρα λοιπόν, με ποιους θα κάνουν διαπραγμάτευση, εφόσον η άλλη πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει. Θέτει αυτούς τους όρους. Βάλατε όμως πολλά θέματα. Ναι, βάζω πολλά αυτό θέματα. Καλή σας κλείσω να μιλήσω και άλλοι συνομιλητές. Εδώ να κλείσουμε τον πρώτο κύκλο της τοποθέτησης. Ναι. Κύριε Ζεπάτο, ο κύριος Κουτσουπιάς μίλησε για την κρίση ως καθεστώς πλέον. Είναι κάτι που έχουμε αποδεχτεί μετά από 3,5 χρόνια συνεχούς λιτότητας, εσωτερικής υποτίμησης, επικίνδυνων τακτικών σύμφωνα με το Δουνουτού, αυτές οι δύο πρακτικές. Το οποίο πιστεύει ότι τα προηγούμενα χρόνια επιτάθηκε ο αποπληθωρισμός. Αυξήθηκε το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, μειώθηκε η εσωτερική ζήτηση και αυξήθηκε κατακόρυφα η ανεργία. Μιλάμε τώρα, επαναφέρομαι πάλι σε αυτή την έκθεση που σας διαβάζω από την Καθημερινή της Κυριακής. 3,5 χρόνια μετά, οι εργαζόμενοι τι αποκομίζουν από αυτή τη συνεχή λιτότητα? Νομίζω, κύριε Χατζηπαράς και Βαΐτη, ότι δεν χρειάζεται να πω κουβέντα εγώ γιατί αποκομίζουν οι εργαζόμενοι, υπό την έννοια ότι όλοι όσοι μας ακούνε ζουν στο πετσί τους, φαντάζομαι εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που έχουν κάποια εισοδήματα που δεν είναι τα συνηθισμένα, τέλος πάντων, ας πούμε, βιώνουν αυτή την κατάσταση. Και το πρωτογενές ή οποιοδήποτε πλεόνασμα επέρεται κανείς σήμερα η κυβέρνηση. Μπορεί να είναι και λογιστικό, έτσι. Πέραν ότι μπορεί να είναι λογιστικό, γιατί θα κάνω μια παρένθεση μετά. Αν είναι δηλαδή πραγματικό ή λογιστικό, είναι μια άλλη θεωρία. Ναι. Δεν έχει και πάρα πολύ σημασία. Έχουμε ξαναπετύχει στο πρόσφατο παρελθόν λογιστικό πρωτογενές πλεόνασμα. Και αν θυμάμαι καλά, είναι μία από τις χρονιές διακυβέρνησης Καραμαλή αυτή. Όσο και να φαίνεται. Είναι όμως στα χαρτιά ένα πλεόνασμα. Ήταν πλαστό αυτό, κύριε Ζεπάτο. Συγγνώμη σας, διακόπτω. Ήταν πλαστό αυτό. Όσο τούτο εδώ εξετάζεται για το γύρο στάτου. Συγγνώμη σας. Εκείνο ήταν πλαστό. Κύριε Κουτσουπιά, εγώ θα πω το εξής. Προφανώς και ήταν πλαστό. Απλά λέω το εξής όμως. Ότι όσο πλαστό ήταν εκείνο που ελεγχόταν επίσης από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, γιατί είμαστε στην ΟΝΕ και οπωσδήποτε μας έλεγχαν, άλλο τόσο γνήσιο είναι το σημερινό πλεόνασμα. Αλλά πέραν αυτού, τι έχει σημασία από αυτό? Τι αισθάνεται ο απλός άνθρωπος αυτής της χώρας? Δηλαδή, πόσο βαραίνει πάνω του το λογιστικό ή πραγματικό ή φουσκωμένο ή ξεφούσκωτο πλεόνασμα? Πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητα του απλού πολίτη, του απλού εργαζόμενου, είναι το ερώτημα. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσω το εξής. Η αδυναμία να εξηγήσουμε. Έχω παρακολουθήσει, άκουσα νωρίτερα τα όσα είπε ο κ. Κουτσουπιάς και έχω μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Και θα ακούω, μπορεί να ακούσει κανείς και από εκλεκτούς οικονομολόγους μια σειρά προσεγγίσεων όσον αφορά το πρόβλημα που βιώνει και η Ελλάδα. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα αυτό. Πλέον το καταλαβαίνουμε. Ας πούμε, αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, π.χ., δεν έχει να κάνει επειδή ο Πούτιν, ξέρω εγώ, αγρίεψε ή η Γιούλια Τιμοσέγκο έκλεψε λίγα και πρέπει να κλέψει κι άλλα, ξέρω εγώ, ας πούμε, έτσι. Είναι ακριβώς
κομμάτι του puzzle του ίδιου προβλήματος, που έχει να κάνει με την καπιταλιστική κρίση, παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, η οποία ξεσπά σε κάθε χώρα με διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Εδώ λοιπόν τι φαίνεται. Όταν πάμε να παντρέψουμε, έχουμε, πώς να το πω έτσι, έχουμε μία λεκάνη με νερό, η οποία είναι σάπια όμως. Και όταν έχει μια τρύπα, βάζουμε τα δεύτερα, βουλώνουμε τη μία τρύπα, ανοίγει από άλλο σημείο. Πάμε να κλείσουμε αυτό, ανοίγει το άλλο. Αυτό βιώνουμε σήμερα. Το μοντέλο της οικονομίας που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο χαρακτηρίστηκε μονόδρομος, ειδικά με τα γεγονότα στις ανατολικές χώρες του 90 κλπ. Γιατί σήμερα αυτό δουλεύει παγκόσμια, έτσι. Είναι μια σάπια λεκάνη, σάπια βέβαια για τον κόσμο που την υφίσατε. Πίθος των Δαναΐδων λοιπόν. Η οποία ακριβώς, από την παιδεία σας το λέτε και πιο γλαφυρά, ας πούμε έτσι, σας επιτρέπω να το κάνετε πιο γλαφυρά, είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που σήμερα πάμε να μαζέψουμε, ένα είναι το βέβαιο, ότι ό,τι όσα νούμερα και ανεφεύρουμε, όσες αν θέλετε ενέσεις αισιοδοξίας θελήσουμε να κάνουμε και εν ώψη εκλογών, γιατί πρέπει να παρουσιαστεί, πρέπει, ξέρετε, αυτός ο οποίος τον έχει πατημένο κάτω, αν του πεις ότι κοίταξε, θα ζημιάζω ή θα σε πατάω, δεν μπορεί, όσο, πώς το πω, μαλθακός και αν θα γριέψει. Αν του πεις όμως ότι εντάξει, κάνε υπομονή. Πάλι υπομονή, τώρα έχω την πατούσα μου στο λαιμό σου, αλλά κοίταξε να δεις, σε λίγο καιρό θα ανασάνεις κλπ. Σε υπομένει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το θέμα είναι και το εξής, ότι ακούμε τέλος πάντων ότι η ελπίδα πού μπορεί να βασιστεί. Μπορεί να βασιστεί στην ανάπτυξη. Μα ξεχνάμε, κύριε Χατζηπαρασκευαίδη, ότι η Ελλάδα μέχρι το 9 και το 9 ακόμα είχε ρυθμούς ανάπτυξης ρεκόρ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι από αυτά καρπώθηκαν οι εργαζόμενοι. Αυτός ο παράγει τον πλούτο, έτσι, γιατί μπορεί να λέμε ότι για νούμερα και για κέρδη μπορεί να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θα δούμε λοιπόν ότι ή ένα άλλο νούμερο. Εδώ όμως υπάρχει αντίλογος, κύριε Ζέπα. Το πιστεύουν κάποιοι και διάβαζα πρόσφατα και τα απομνημονεύματα του κυρίου Σιμίτη, ότι ο απλός εργαζόμενος είχε μπει στη διαδικασία του δανείου, είχε αγοράσει καινούριο σπίτι, καινούριο αυτοκίνητο, καταναλωτικά προϊόντα, διακοπές. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο μύθο. Ένα στρώμα του ελληνικού πληθυσμού, όπως συμβαίνει πάντα σε περιπτώσεις, επωφελήθηκε ή κρεμάστηκε. Πείτε το όπως θέλετε κλπ. Αξιοποιώντας τα εργαλεία που του έδινε εκείνη η περίοδος της φούσκας, έτσι, και έμπλεξε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, πλειοψηφικό κομμάτι του ελληνικού λαού, το οποίο ουδέποτε μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν μπορούσε να μπει. Ξέρετε, υπάρχει μια αντίληψη ότι αυτό που έλεγε κάποτε ο Πάγκαλος, όλοι μαζί τα φάγαμε. Ο κ. Πάγκαλος εννοούσε τη φάρα του. Και δεν είναι η πολιτική η φάρα του κ. Πάγκαλου, είναι όλο το στρώμα εκείνο το παρασιτικό, το οποίο ζούσε σε βάρος του εργαζόμενου λαού. Και αυτό, να σου πω, κάτι φρόντα πάρα πολύ απλό. Εννοείται ως επωφελήθηκαν κατά κύριο λόγο από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, τα ΕΣΠΑ και τα κοινοτικά πεζαστήρια. Και δεν μιλάμε για κάποια παράνομη ομάδα. Μιλάμε για το χρηματοπιστωτικό κομμάτι, να το πω έτσι κάπως σχηματικά, οι τράπεζες και η συναυτό στην ελληνική οικονομία, που πραγματικά θησάβρισαν από αυτή τη διαδικασία. Είναι ο κύριος επιχειρηματικός κλάδος, ο ιδιωτικός επιχειρηματικός κλάδος, ο οποίος κερδοσκόπησε στη βάση των αναγκών του κράτους, των δανειακών αναγκών, δηλαδή κερδοσκόπησε με τα δάνεια τις δανειακές ανάγκες του κράτους και σήμερα έρχεται το ίδιο το κράτος, εμείς δηλαδή, να πληρώσουμε την κερδοσκοπία του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ, να είμαστε καθαροί. Επειδή πιστεύουν ορισμένοι ότι με την καραμέλα της ανάπτυξης, που το καταλαβαίνει πως ανάπτυξη, θα γίνουν δουλειές, θα βρω εγώ δουλειά ή τέλος πάντων θα έχω αύξηση. Μα η ανάπτυξη που υπόσχονται είναι η ανάπτυξη των εργαζομένων των 200 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό φαίνεται παντού. Αυτό, οι παραξενιές, ας πούμε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που εδώ θα διαφωνήσω με τον κύριο Κουτσουπιά, δεν ήρθε μόνο το δουνού του στην Ευρώπη. Η Ευρώπη το φώναξε. Το έφεραν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι και η κυρία Μέρκελ. Και η κυρία Μέρκελ, και αυτό είναι γνωστό. Για ποιο λόγο βέβαια. Γιατί ξέρετε, όταν όλοι μαζί είδαν τη χασούρα που έρχεται, την καταστική κρίση, η οποία πάντοτε φέρνει χασούρα, πάντα φέρνει καταστροφή κεφαλαίων, έπρεπε αυτό να μοιραστεί. Και στην Ελλάδα δεν είναι τυχαίο ότι η αναλογία ήταν δύο Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ΔΝΤ. Δηλαδή, αν το θέλετε, η πραγματική γιάλτα που σήμερα βάζει την Ελλάδα κάπου, αυτή είναι. Η Ελλάδα είναι χρεωμένη ή σκλαβωμένη, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων υποτελής, όπως θέλετε, όχι η Ελλάδα σαν χώρα, ο λαός της Ελλάδας. Κατά τα 2-3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα 3 στο ΔΝΤ. Οι κανόνες, τα τρελά ζητήματα, διαβάζαμε σε εφημερίδες τις Κυριακάτικες ότι ζητάνε τρελά πράγματα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ζητάνε, π.χ., λέει, για να γίνει απεργία,
να το έχει ψηφίσει ο απόλυτος αριθμός των εργαζομένων, κατά πολύ πλειοψηφία. 50% στην ένα, ναι. Πράγμα που είναι αδύνατο. Γιατί δεν, δηλαδή, αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε την Ελλάδα με το 20%. Δεν είναι λάθος. Ζητάνε, είναι τεράστιο, δεν είναι λάθος, είναι σκόπιμη πολιτική. Συγγνώμη, αν ο συνδικαλιστής δεν αφήνει τους άλλους να μπουν μέσα για να ψηφίσουν αυτοί που θέλουν. Έτσι, χάρη μου. Αυτό είναι μεγάλο παραμύθι. Επειδή το διάβασα, εντάξει, ότι μπορεί να υποκρύπτει κάτι, γιατί έχει και το lockout μέσα. Όχι, σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Το 50%, το 50-1 δεν είναι λάθος. Αλλά συγγνώμη που σε διακόπτω. Το lockout είναι λάθος. Δηλαδή τώρα μπορεί να κλείνει η επιχείρηση. Το ζήτησε έτσι. Θα σα εξηγήσω, επειδή δραστηριοποιούμε. Είναι ο καθήλυνα αρμόδιο. Επειδή δραστηριοποιούμε. Θα σα πω το εξή απλό πράγμα. Ότι σε αυτή τη χώρα οι πιο δημοκρατικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα στα σωματεία, συνδικάτα. Όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει ψηφίζει, δεν εμπνέει από κανέναν. Αν υπάρχει ένας πιθαναγκασμός, είναι από την εργοδοσία. Γιατί ο εργαζόμενος που θα πάει και ανοιχτά θα σηκώσει και θα ψηφίσει αγώνες, αμέσως γίνει κόκκινο πανί. Δηλαδή, αν υπάρχει μια πίεση σε αυτές τις αποφάσεις, είναι από την ανάποδη. Όταν κάποιος θέλει τους εγγεγραμμένους, πολλοί φοβούνται. Πολλοί δεν θεωρούν ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν. Αυτοί που συμμετέχουν αποφασίζουν. Όταν κάποιος θέλει λοιπόν το 50% και ένα. Δεν είναι έτσι. Όταν... γιατί οι συνδικαλιστές δεν είναι καμιά ψηλή σε κάποιον που θα πει όχι να δουλέψουμε. Όχι, το 50-1 δεν είναι λάθος, αλλά η πελατειακή σχέση του ΠΑΣΟΚ με τα συνδικάτα. Τη κέντρο αριστερά γενικώ στην Ελλάδα, του κέντρου και τη αριστερά, δημιούργησε κάτι... αυτό το φαινόμενο. Εάν πάμε αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα συνδικάτο, οποιαδήποτε και ομοσπονδιών μορφωμένων ανθρώπων, έτσι, διδασκάλων, καθηγητών κλπ. Και φέρει μια άλλη άποψη, την οποία επιμείνει αυτή, δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα ότι φεύγοντα από εκεί ο κάποιο δεν προφανώ θα υπέρξουν μερικέ προξιέ. Δεν είναι έτσι χάρη. Και το πάμε τα ξέρει καλά αυτά. Όπα, που είσαι μέλος. Όπα, Παναγιώτη μου, εδώ συγγνώμη, αλλά δεν ξέρει τι σου γίνεται. Θα σου το πω πραγματικά. Γιατί στου χώρου εργασιακού υπάρχει. Θα σου πω γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Μου λε και λυπάμαι ότι οι εργαζόμενοι, συγγνώμη δηλαδή, αυτοί που μειοψηφούν στο δικό μου το σωματείο, έχει βρεθεί ένα να πει, ξέρετε κύριε, με προπυλάκησαν, με πίεσαν. Αυτά είναι αστείωση. Πουθενά. Είναι άλλο πράγμα. Θα σου πω πουθενά δεν γίνεται. Είναι άλλο πράγμα να παίρνετε μία απόφαση συλλογικά, δημοκρατικά και μετά να πάει ο καθένα και να λέει ότι εγώ ξέρετε, ναι, με πήρατε την απόφαση στην οποία συμμετέχω κι εγώ, αλλά εγώ δεν την τηρώ. Εκεί κάθε συλλογικότητα έχει το δικαίωμα. Σε πειράζει το 50-1 τότε. Γιατί θα επιμείνω σε γιατί αυτό. Πολύ απλά ότι κυβέρνησε από μια κυβέρνηση που έχει το 20%. Το 50-1, γιατί σε πει. Ποια 50-1 μπορεί, Παναγιώτη. Σου λέω κυβερνές από κυβέρνηση του 20%. Και γιατί να μην είναι όλοι εργαζόμενοι εκεί, αυτό το γιατί να μην υπάρχει κυβέρνηση του 50% και ένα. Αυτό. Όχι, αυτό υποκρύπτει κλπ. Ότι όταν οργανώνει. Δεν είναι το ίδιο οι εκλογές βουλευτικές. Χειρότερα είναι. Αυτό, γιατί πρώτο δεν ακούγεται όταν μιλάτε και οι δύο στον αέρα. Συγγνώμη, αυτό βγαίνω τα ρούχα μου. Και μετά βλέπω τον κύριο Παπαμανόλη που τον έχουμε αφήσει πίσω χρονικά. Θα ζητήσω συγγνώμη από τον Γιώργο, αλλά αυτό δεν πρέπει να μείνει στον αέρα. Μιλάμε για την δημοκρατία στα συνδικάτα που είναι όντως άλλο αν δεν στηρίζουν αρκετά εργαζόμενοι αυτή τη δημοκρατία. Άλλο αν επιτρέπουν σε κανένα εκλοκένταυρους ή σε δοτούς, όπως έγινε με τον Καθηγητή. Προφανώς υπάρχουν και εργοδοτικά συνδικάτα, προφανώς υπάρχουν και εντάσεις. Άλλο αυτό. Αλλά αν από κάπου, και το ξέρουν όσοι εργαζόμενοι μας ακούν, ότι αυτοί που πιέζονται είναι αυτοί που θέλουν να αγωνιστούν, θέλουν να διεκδικήσουν, αλλά ξέρουν ότι αγώνας σημαίνει απόλυση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έρχεται κάποιος τώρα και λέει το εξής. Αυτός που εκφράζει, που λέει ότι κυβερνήσεις 20% κάνει κυβέρνηση. Σήμερα τι κυβέρνηση έχουμε? Κυβέρνηση μειοψηφία. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση μειοψηφία σου λέει ότι για να αποφασίσει αγώνα το συνδικάτο πρέπει να πάρει από του εγγεγραμμένου την απόλυτη. Μα ελεύθεροι είναι. Πάνε, ψηφίζουν αν θέλουν κάτι ή δεν θέλουν κάτι. Αν θες κάτι, το διαμορφώνει. Είναι για τον πιο δημοκρατικό θεσμό. Εγώ ήθελα να πω το εξή όμω. Μα και το πολύ απλό ότι αν δεν πληρώσει τη συνδρομή σου, διαγράφεσαι, δεν είσαι καν μέλο του συνδικάτου. Δεν υπάρχει και δέσμευση. Αυτό είχε πρωτοπεράσει. Αυτό που φέρνει σήμερα το Δουνουτού. Το πέρασε η Νέα Δημοκρατία με τον γνωστό νόμο 330 και αργότερα το ΠΑΣΟΚ με το άρθρο 4. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι τωρινοί σχεδιασμοί. Το Δουνουτού δεν λέει αυτά που του ήρθαν από το μυαλό να πει. Λέει αυτά που συμφέρουν τους Έλληνες, τη μεγαλοεργοδοσία την ελληνική. Γιατί ξέρουν ότι η ανάπτυξη που θέλουν να φέρουν θα σταθεί πάνω σε φτωχούς, σε εξαθλειωμένους, σε πεινασμένους ανθρώπους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σήμερα η πραγματικότητα των 200 ευρώ. Των μισθών των 200 ευρώ, αυτό δείχνει. Δεν συμμερίζεται λοιπόν το success story του Πρωθυπουργού, το recovery, την έξοδο της Ελλάδας σε αγορές. Είναι ούτε το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Όπως είπε και ο Μπόνο, ότι ο γνωστός ρόκερ της προάλλες, σε ηγέτες συντηρητικών κομμάτων, ότι τελικά η Ιρλανδία τα κατάφερε. Τι κατάφερε? Η Ιρλανδία. Μετά δακρύων και πόνων. Ο προϋπολογισμός της Ιρλανδίας φέτος έχει νέες περικοπές σε σχέση με πέρυσι. Βγαίνει από το μνημόνιο τυπικά η Ιρλανδία.
Αλλά ο πληθωρισμός του 14% της Ιρλανδίας έχει επιπλέον, προσέξτε, επιπλέον περικοπές κοινωνικών δαπανών 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι πραγματικότητα. Αφού το μέλλον ετοιμάζουν. Δηλαδή ότι βγαίνω από το μνημόνιο, βαφτίζω, το βαφτίζω κάπως αλλιώς, γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Σωστά το είπα και νωρίτερα, ότι όντως το μνημόνιο τελειώνει. Με τη μόνη διαφορά ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει αυτόματο μηχανισμό κυρώσεων από την 1η-1η του 2014 και μετά. Άρα δηλαδή δεν θα έχει τον Ντόμσεν, θα έχει την Κομισιόν με τον τάδε επίτροπο που θα μετακινεί. Μπορεί να υπάρχει μια συνταγματική επιταγή περί των ελλημάτων κλπ. Τι φοβούνται σε αυτό που λέει ο Χάρης, φοβούνται τους Έλληνους πολιτικούς που είναι λαϊκιστές, γνωστοί λαϊκιστές στην Ευρώπη. Έτσι. Θέλω να κάνω μια παρένθεση, αγαπητέ Γιώργο, θα φαντάζομαι που σου παίρνω τη σειρά. Ότι όσες χώρες είχαν μέσα και μιλάμε πολιτικά πριν, σοσιαλδημοκρατία του 1980, δεκαετία του 80 του Νότου, χρεοκόπησαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να το πούμε τεχνικά, ήρθε για ένα λόγο στην Ευρώπη. Να φιλελευθερωποιήσει με την έννοια του οικονομικού φιλελευθερισμού, που είναι συγκεκριμένη έννοια, ιδιωτικοποίηση κτλ. Αμερικάνικη οικονομία. Την ιδιωτική. Ναι, για μένα αυτό δεν είναι κακό κατά ανάγκη, γιατί όλες οι χώρες προηγουμένως του πολιτικού φιλελευθερισμού, των αξιών, της δημοκρατίας κτλ. Είναι και οικονομικά φιλελεύθερες χώρες. Δεν είναι κατά ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω. Συμφωνώ. Απλώς μεταξύ ο φιλελευθερισμός παράγει κάτι. Ο οικονομικός και πολιτικός φιλελευθερισμός. Λέτε λοιπόν ότι αγαπάμε. Είναι μια τάξη. Φτώχεια παράγουν και φτώχεια παράγει. Αυτή παράγει και Παναγιώτη τώρα. Θα σου πω το μεγάλο θέμα. Είναι του είναι μεγάλου Winston Churchill. Τάξη. Δεν υπάρχουν μηδανικά συστήματα. Ο Churchill έλεγε ότι πλέον το κακό με τον καπιταλισμό είναι η ίση κατανομή της φτώχειας. Το κακό με τον καπιταλισμό είναι η άνηση κατανομή του πλούτου. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα ιδανικό σύστημα στην ανθρωπότητα και η ζωή είναι ένας αγώνας για όλους μας. Παρ' όλα αυτά, για να κλείσω αυτό που το θέλετε, Ανιτά, είναι ότι οι χώρες που είχαν σοσιαλδημοκρατία τη δεκαετία του 80, Παπανδρέου, Μιτεράν, Κράξη, Σοάρες, Γκονζάλες, της Μεσογείου, δεν εφάρμοσαν τις πολιτικές που θέλανε τότε, που αντίστοιχα εφάρμοσε ο Βοράς, η Γερμανία κτλ. Υπήρχαν όμως συγκεκριμένοι λόγοι. Ναι. Ειδικά η Ελλάδα είναι το άνδρο. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν, πέρα από τα παιχνίδια, συμφωνώ ότι παίζονται παιχνίδια με τραπεζίτες, με συμφέροντα, με ομόλογα, με δευτερογενής αγορά ομολόγων. Να μην τα εξηγήσουμε τεχνικά και δεν θα τα καταλάβει ο κόσμος, να μην πούμε εκεί το πώς παίζονται τα παιχνίδια αυτά. Έτσι. Τεχνικά δεν τα καταλάβει, αν προς Θεού δεν. Αλλά όμως απ' την άλλη, οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι κυρίως, έχουν και ένα δίκιο. Οι Έλληνες πολιτικοί είναι τρομακτικοί λογιστές. Δηλαδή, με τους αφήσεις. Με το που τον αφήσει ελεύθερο εδώ, τάζει κατευθείαν σε κάτι γιατί έχει μάθει σε αυτή την πελατειακή σχέση. Δεν νομίζω να αμφισβητείτε σε αυτό κάτι. Οποιαδήποτε συντεχνία μπει μέσα, οποιοδήποτε μπει μέσα και του χτυπήσει την πόρτα και εκφράζει πάνω από 100 ψήφους, θα του πει ναι. Δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο. Γι' αυτό του βάζει το κλειδί και οποιαδήποτε κυβέρνηση βγει, αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, θα έχει αυτόματες κυρώσεις. Και για μένα εκεί θα πάει το μνημόνιο, το καινούριο. Θα σου λέει ότι θα σου κάνω μείωση χρέους 10% επί των ομολόγων, δεν ξέρω αν συμφωνείς Χαρή, γύρω, αν έχεις πρωτογενές πλεόνασμα τόσο 100% στο ΑΕΠ σου. Τόσο. Αυτό. Συγγνώμη για τη διακοπή. Νομίζω πρέπει να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπαμανώλη που περίμενε υπομονετικά για αρκετή ώρα. Είχαμε και ένα διάλογο. Κύριε Παπαμανώλη, δεν ξέρω, καλό είναι να υπάρχει βέβαια διάλογος σε πιο υψηλούς τόνους. Δέχεστε λοιπόν, κύριε Παπαμανώλη, ότι το τραπεζικό μας σύστημα έχει διασωθεί προς το παρόν. Το ασφαλιστικό μετά τη μεταρρύθμιση μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να πληρώνονται συντάξεις και φάπαξ. Οι μεταρρυθμίσεις ή αντιμεταρρυθμίσεις κατά κάποιους μπορούν να προχωρήσουν, έστω και υποπίεση του ΔΝΤ και της Τρόικας. Και μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ιρλανδίας, όπως προείπαμε. Είσαστε συγκρατημένα αισιόδοξος. Είμαι συγκρατημένα απεσιόδοξος, θα έλεγα, πιο ρεαλιστικά. Θα ήθελα όμως να μιλήσετε όχι με τεχνικούς όρους, έτσι, να το πούμε για να είμαστε κατανοητοί και από τους τηλεθεατές. Ξέρω ότι στοιχειρίζεστε άριστα τα οικονομικά ζητήματα και θεωρητικά, αλλά και με αριθμούς. Το θέμα είναι να τα πούμε απλά. Να είμαστε σχετικά φιδωλοί με αριθμούς. Αυτό θα παρακαλώ. Το ασφαλιστικό σύστημα ξεκίνησε από το δεύτερο που είπατε. Αν πάει καλά, πάει φαινομενικά καλά. Πρόσφατα. Παρά το κούρεμα των ασφαλιστικών ταμείων. Το κούρεμα έκανε τη μεγαλύτερη, ήταν μάλλον η χρηστική βολή στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Δηλαδή είχε επικουρικά ταμεία που είχαν, για παράδειγμα, το 90% των αποθεματικών τους ελληνικά ομόλογα. Φανταστείτε δηλαδή τι συνέπειση είχε το κούρεμα στο αποθεματικό τους αλλά και στην ταμιακή τους ρευστότητα, αφού δεν μπορούν καν να ρευστοποιήσουν και τα κουρεμένα ομόλογα για να πληρώσουν.
και σε δημοσιεύματα που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας χτες και σήμερα. Εντάξει, ήταν γνωστό, αλλά επισημάθηκε μια ακόμα φορά ότι τα ασφαλιστικά ταμεία κάνουν μήνες να βγάλουν την πλήρη σύνταξη. Τα επικουρικά ταμεία κάνουν πάνω από ένα χρόνο και αν έχεις και διαδοχική ασφάλιση, φτάνουν τα επικουρικά ταμεία να δώσουν σύνταξη πλήρη μετά από 2,5 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή, είναι κατάντια δηλαδή για τον Έλληνα συνταξιούχο να περιμένει 1, 2, 2,5 χρόνια να πάρει τους κόπους της ζωής του και να ζήσει αξιοπρεπώς. Και να ζήσει αξιοπρεπώς. Ακριβώς. Αλλά και για το τραπεζικό σύστημα που είπατε. Βλέπω ότι έχει ξανά έρθει το τραπέζο διαπραγματεύσεων. Πιθανή τραπεζική ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν χρειάζονται νέα ανακεφαλαιοποίηση τράπεζες. Παρόλο που έχουν μειωθεί σε αριθμό. Με νέες διαπιστώσεις δείξαν ότι οι μεγάλες τράπεζες έχουν ξανά ανάγκη από νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να μπορέσουν να έχουν αξιοπρεπείς δείχτες και να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Αυτό που είπατε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του τραπεζικού συστήματος ή αυτό που έχει ξαναεποθεί να μεταφερθεί το βάρος στήριξης των τραπεζών από το εθνικό μας χρέος σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα ωφελήσει το χρέος, το εθνικό μας χρέος και την επέκταση την πορεία της εθνικής μας οικονομίας. Και να ήθελα να τονίσω εδώ, να υπογραμμίσω ότι αυτό που έχει γίνει η διάσωση δηλαδή τραπεζών, ιδιωτικών επιχειρήσεων δηλαδή, με χρήματα των φορολογουμένων, που δεν είναι συνιστά φιλελεύθερη πρακτική, γιατί πολλές φορές ακούμε τη λέξη φιλελευθερισμός ως αρνητική λέξη, ως χαρακτηρισμός έτσι προσβλητικός εντός εισαγωγικών από κάποιους κύκλους. Ή νέο φιλελευθερισμό πιο πολύ. Ας μείνουμε στο φιλελευθερισμό. Όμως, πολλά στοιχεία της πολιτικής που ασκείται, όπως είναι η διάσωση των ελληνικών τραπεζών, όχι μόνο των ευρωπαϊκών τραπεζών, με χρήματα φορολογουμένων, είναι μάλλον σοσιαλιστική πρακτική. Έτσι. Δεν λέω να αφήνουμε τις τράπεζες. Όπως και το bail-in στην Κύπρο. Κουρεύτηκαν οι μεγάλες καταθέσεις, εννοείται. Ναι, ίσως. Ή ο διωγμός της ιδιωτικής περιουσίας μέσω των απίθανων φόρων. Αυτό είναι ακόμα, ακόμα χειρότερο. Αλλά αν αφήναμε έτσι να ανοίξει ένα ρουθούνι και να πληρώσει όχι τραπεζικός υπάλληλος στις επιλογές του όταν επένδυε σε χρήματα των καταθετών ακόμα και σε ελληνικά ομόλογα, έτσι, εις γνώση του ρίσκου, έτσι, γιατί έπαιρνε ένα κέρδος από τη συναλλαγή αυτή η τράπεζα, αλλά η τράπεζα ήξερε το ρίσκο. Ή οι τράπεζες στις άλλες χώρες που επένδυσαν στα λεγόμενα τοξικά ομόλογα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, για να βγάλουν κέρδη και να πάρουν μπόνους οι τραπεζικοί υπάλληλοι οι οποίοι έκαναν αυτές τις επενδύσεις, χωρίς να υποστούν στη συνέχεια τις κυρώσεις των ρυψοκίνδυνων επιλογών τους. Και φτάσαμε εδώ, φτάσαμε δηλαδή να η ελληνική οικονομία να πρέπει, μάλλον το ελληνικό δημόσιο και άλλων χωρών, να χρηματοδοτεί τις τράπεζές του με χρήματα των φορολογουμένων και να γίνει ένας φαύλος κύκλος διώκωσης ξανά του δημόσιου χώρου. Γιατί να φτάσουμε στην αρχή του προβλήματος, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ήταν το ελληνικό δημόσιο χρέος που δημιούργησε το πρόβλημα στις τράπεζες. Όταν έγινε το κούρεμα ή η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, η PSI, όπως και αν το θυμόμαστε, το οποίο κατά την κρίση μου ανοίγουμε παλιές ιστορίες, αλλά ήταν λάθος ο τρόπος που έγινε και η χρονική στιγμή που έγινε, όταν οι ξένοι δανειστές είχαν φύγει από το παιχνίδι, είχαν μεταφερθεί τα δάνεια, μάλλον τα ομόλογα που ήταν στα χέρια ξένων, είχαν μεταφερθεί στο Δούνου του και στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και έμειναν έξω από το κούρεμα. Και τελικά αυτοί που υπήρξαν τη ζημιά ήταν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, οι τράπεζες και οι Έλληνες ιδιώτες κατά κύριο λόγο, και όταν πρέπει να ξαναδανειστεί το δημόσιο για να πληρώσει τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Γιώργο, αυτό ήταν λάθος ή στόχος κατά τη γνώμη σου? Τόσο μεγάλο λάθος έγινε. Ήταν λάθος που δεν έγινε νωρίτερα, ίσως. Έτσι θα πρέπει να γίνει νωρίτερα. Νωρίτερα για να μοιραστεί η ζημιά και να είναι λιγότερη η ζημιά στα ελληνικά χέρια. Δηλαδή υπήρχε καθυστέρηση στο σημείο αυτό. Έγινε σε ένα σημείο που ήταν σημείο διέξοδο.
Έτσι, έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, όπου έχουμε σύμφωνα με την κυβέρνηση το 1,5% του ΑΕΠΗ πλησιάζουμε σε πλεώνασμα. Ναι. Για το 2014 επανέρχομαι σε αυτό. Και να δούμε κάποιες νέες εξελίξεις που αφορούν και τα εργασιακά. Εδώ θα απαντήσει και ο κύριος Ζεπάτος. Για τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει με την Τρόικα, έχουν ανοίξει και άλλα θέματα όπως η κατώτατη μισθή και οι ορειμάνσεις. Τι μέλη γενέστε κατά την άποψή σας για τους εργαζομένους? Και μετά θα μιλήσει και ο κύριος Ζεπάτος γι' αυτό, γιατί έχουμε και κινητοποιήσει σαν ΔΕΔΗ. Έχουμε και τις πρώτες απολύσεις των λεγόμενων διαθεσιμοτήτων που έχει περάσει το 8μηνό τους και θα απολυθούν στις 22 Μαρτίου. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Να πιάσω πρώτα το πρωτογενές πλεώνασμα. Συμμερίζεστε τις αισιόδοξες αυτές εκτιμήσεις? Μην μένουμε σε ποσά, γιατί όχι, είπαμε στην αρχή ότι δεν θυμάμαι ποσά. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις, ποιο είναι το ποσό. Το πρωτογενές πλεώνασμα. Το οποίο πρέπει ή δεν πρέπει να μοιραστεί κλπ. Το πρωτογενές πλεώνασμα και σαν τάξη μεγέθους, έτσι μόνο ψυχολογική σημασία έχει παρά ουσιαστική, δεν έχει καν οικονομική σημασία για δύο λόγους. Πρώτο είναι το ύψος του. Δεν μπορεί διαχρονικά, τέλος πάντων, να μας οδηγεί σε μια ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Και με οποιοδήποτε τρόπο να κάνουμε τη διαίρεση και να υπολογίσουμε πόσο είναι μπορούσε, ένα απεριολάχιστο ποσό, πολύ μικρό ποσό. Και να αυξηθεί, έτσι, και να υπολογίσουμε πόσο πρέπει να αυξηθεί το πρωτογενές πλεώνασμα για να καταλήξουμε διαχρονικά σε μια μείωση του δημόσιου χρέους. Γιατί αυτό είναι το στόχος. Δείχνει όμως ότι υπήρξε ένα αποτέλεσμα σε αυτή τη σκληρή πολιτική λιτότητα που ακολουθήθηκε τα τρία προηγούμενα χρόνια. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό και ως ποσό είναι δυσθεώρατο. Όσο πρωτογενές πλεώνασμα και να έχουμε, μάλλον θα πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο πρωτογενές πλεώνασμα τάξης του 5-6% για 30 χρόνια, το οποίο είναι και οικονομικά και πολιτικά ανέφικτο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν μπορεί να αντέξει καμία οικονομία και ούτε μπορεί και δεν έχει λογική ούτε πολιτική ούτε οικονομική. Απ' την άλλη, ο τρόπος που δημιουργήθηκε αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα, δεν το αφισβητώ δηλαδή, έτσι, όπως γιατί υπονοήθηκε κάποια στιγμή ότι είναι λογιστικό, εξανάγκησε, γιατί το λογιστικό δεν είναι κακό. Λογιστικός είναι ο υπολογισμός του πλεονάσματος, είναι ταυτολογία. Και με λογιστικό τρόπο εκτιμούν κάποιοι ότι μπήκαμε στο σκληρό πυρήνα της νομισματικής. Όχι, το λογιστικό πλεώνασμα είναι ταυτολογία, λογιστικό είναι το πλεώνασμα, δεν είναι φιλοσοφικό. Έτσι. Προήλθε αυτό το πλεώνασμα με τις απλήρωτες συντάξεις, όπως είπε, και από τα ασφαλιστικά, τα κύρια ασφάλιση και επικουρικά ταμεία, τα οποία με καθυστερούν μέχρι και 2,5 χρόνια να αποδώσουν πλήρη σύνταξη. Οπότε, αν είχαν δοθεί αυτά τα χρήματα εγκαίρως, δεν θα υπήρχε αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα σήμερα. Προήλθε αυτό το πλεώνασμα ουσιαστικά από τον μηδενισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο το ζούμε και μέσα από την περιφέρεια. Από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν υπάρχει πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων για τις περιφέρειες. Οπότε δεν ήρθε το πλεώνασμα από ανάπτυξη. Από δημόσιες επενδύσεις, για παράδειγμα. Από ένα νοικοκύρημα το οποίο θα μπορέσει να έχει βάθος και προοπτική. Έτσι, ήρθε από ένα σημάζεμα, έτσι, θα έλεγα τσαπατσουλίστικο, το οποίο όταν δοθούν οι συντάξεις, αναλέω και γυρίσει και χρειαστούν να δοθούν χρήματα στις επενδύσεις, γιατί ο κόσμος, ο τόπος πάντα έχει ανάγκη από επενδύσεις, θα εξανεμιστεί και αυτό το όσο είναι το σημερινό πρωτογενές πλεώνασμα. Είπατε για τους εργαζομένους. Ένα θέμα που άνοιξε πάλι τροϊκά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά τώρα θα βαφτιστεί τριετία, θα βαφτιστεί όποιο τρόπο και να το πούμε, ουσιαστικά βλέπουμε ότι συνέχεια αναμοχλεύεται το θέμα της μείωσης των αποδογών με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και μέσω της αξιολόγησης είναι ένα καινούριο σύστημα. Η αξιολόγηση θα ήταν ευχή να μπορούσε να λειτουργήσει αντικειμενικά. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε όλοι οι εργαζόμενοι να θέλουμε την αξιολόγηση, γιατί αυτή η μόνη αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε ίση κατανομή των βαρών, αλλά και της υπεραξίας με την καλή έννοια, της υπεραξίας της εργασίας μας. Το λέω αυτό για να σχολιάσουμε και το νέο νομοσχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη, που προβλέπει και συγκεκριμένα πλαφόν που θα μπαίνουν στη διαθεσιμότητα. Το πλαφόν αυτό είναι 15% για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Το πρόβλημα με την αξιολόγηση είναι ότι κανένας μας
δεν έχει εμπιστοσύνη στα... Στο αξιολογητή. Ναι, στα συστήματα αξιολόγησης τα οποία μπορούμε να φανταστούμε, ειδικά μιλάμε στο δημόσιο τομέα. Πιστεύω ότι είναι διάτρητα για άλλη μια φορά. Ειδικά και ότι... μιλάμε στο δημόσιο τομέα με την κομματικοποίηση του... με την κομματικοποίηση του... των συνδικαλιστικών κλάδων, όπως είπε πριν όπως υπόθηκε πριν. Αλλά σίγουρα με την αξιολόγηση την οποία όσο μπορούμε να ελέγξουμε ως εργαζόμενοι και εμείς να μπορέσει να γίνει να γίνει αντικειμενικά, βέβαια ίσως είναι ευχολόγιο αυτό, αλλά είναι ανάγκη η αξιολόγηση και πρέπει να παλέψουμε για να γίνει αντικειμενικά. Εδώ νομίζω έχει κάποια συστάσεις ο κύριος Ζεπάτος, ο οποίος και σαν πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, νομίζω ότι καλεί και τους εργαζόμενους εν ώψη των κινητοποίησεων των μεθαυριανών της ΑΔΔΗ αλλά και της διήμερης απεργίας της επόμενης εβδομάδας, εν ώψη της ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου που προβλέπει και την αξιολόγηση μεταξύ άλλων. Κύριε Ζεπάτο, για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, 13.500 εργαζόμενοι που βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα απολύονται στις 22 Μαρτίου, αν δεν αλλάξει κάτι. Από διάφορους κλάδους, σχολικοί φυλάκες, εκπαιδευτικοί και άλλοι θα ακολουθήσουν, από οργανισμούς που έκλεισαν κλπ. Πιστεύετε ότι μπορεί να δοθεί μια απάντηση σε αυτό, ή ότι όλα γίνονται για τη λεγόμενη μεταρρύθμιση του συντεχνιακού δημοσιοπαλλικού κινήματος? Εγώ θα σας εκπλήξω λίγο, κύριε Χατζή Παρασκευαίδη. Θα σας πω το εξής, ότι βεβαίως και μερικές χιλιάδες, 13, ίσως και περισσότερο το επόμενο διάστημα, εργαζόμενοι στο δημόσιο. Είναι το πρώτο κύμα. Θα απολυθούν ως πρώτο κύμα. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, τα 3,5 χρόνια, έχουν απολυθεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι συνολικά στην ελληνική οικονομία. Μιλάτε για τον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως. Και θέλω να πω ότι αυτό που θα πρέπει να δούμε. Προσέξτε, δεν λέω ότι είναι ασήμαντο αυτό που γίνεται. Ίσα-ίσα που... Αριθμητικά είναι όντως. 800.000. Ποιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι απολύσεις. Οι απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, αυτές είναι. Αλλά θα πρέπει να δούμε το εξής ζήτημα. Ότι οι 13.000 απολύσεις στις 22 του μήνα σηματοδοτούν το τέλος του οράματος για σταθερή εργασία. Δηλαδή, όντως... Οι 800.000 απολύσεις... Για το τέλος της μονιμότητας εννοείται. Να εξηγήσουμε λίγο το σταθερή εργασία. Δεν λέω εγώ μονιμότητα. Εγώ δεν λέω τη μονιμότητα. Λέω την έννοια που είχε ο πατέρας μου, ήταν μπακάλης. Τον υπάλληλο που είχε στο μαγαζί του, έτσι, γιατί ήταν και ο ίδιος υπάλληλος και αργότερα ήταν και ο ίδιος μπακάλης. Αφεντικό το πω έτσι, ας πούμε έτσι. Τον υπάλληλο που είχε στο μαγαζί του θα τον έδιωχνε μόνο αν δεν μπορούσε να τον πληρώνει άλλο, αν έκλεινε κλπ. Ήταν μόνιμο, είχε σταθερή εργασία. Δηλαδή ο υπάλληλος του 1970, του 80, του 90 ακόμα, στον ιδιωτικό τομέα αισθανόταν, ήξερε ότι θα απολυθεί μόνο και μόνο αν τέλος πάντων κλείσει η επιχείρηση, δεν πάει καλά κλπ. Και εντάξει, αν έκλεινε, κάποια άλλη θα άνοιγε κλπ. Σήμερα, αυτό που προσπαθούν να περάσουν στο μυαλό του κόσμου ως, πώς το πω έτσι, σαν κάτι μοιραίο, είναι ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική σταθερή δουλειά. Δεν είναι τυχαίο ότι μια χώρα που με αυτές τις συνταγές έχει καταδικάσει την ανεργία το 60% των νέων ανθρώπων. Και έχουν το θράσος, γιατί περί θράσους των ηγετών της, των σημερινών και των προθεσινών, να λένε ότι έχουν στόχους για ανάπτυξη, για ισχυρή οικονομία, όταν καταδικάζεις το πιο δυναμικό κομμάτι του πλούτου, γιατί ο πλούτος δεν είναι τα κεφάλαια, δεν είναι οι επενδύσεις, δεν είναι τα χαρτιά, δεν είναι τα ομόλογα, είναι οι άνθρωποι που εργάζονται. Αυτή είναι ο πλούτος μιας χώρας. Όταν λοιπόν αχρηστεύεις σκοπίμως, γιατί το θέλεις αυτό το πράγμα, να έχεις στο ράφι ένα τεράστιο ποσοστό εργαζομένων, πολύ απλά για να μπορείς να συμπιέζεις τους μισθούς, γιατί όταν ένας εργαζόμενος τώρα φωνάξει και πήρε παιδιά, δεν μπορούν να ζήσουν τα 200 που δίνει το μήνα και τα 150, γιατί κοιτάξτε τι πράγματα μιλάμε και εδώ στη σειρά. Έτσι. Θα του πούνε, φιλάρακο, φύγε, τόσο περιμένουν. Ποιοι το κάνουν? Υπάρχει ολόκληρη ουρά εργαζομένων. Υπάρχει ένα εφεδρικό στρατό εργασία. Υπάρχουν τίποτα πλούσιοι που λένε στα παιδιά πηγαίνετε, γίνετε γιατροί. Αυτό δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτή τη συνωμοσιολογία που υπάρχει σε κεντρικά. Τι ήταν συνωμοτικό από αυτά που δηλαδή, συγγνώμη, λες ότι ας πούμε αυξάνεται η ενεργία. Ο κύριος Ζεπάτος μίλησε για εφεδρικό στρατό εργασίας. Ακριβώς. Αυξάνεται η ενεργία. Ο οποίος δέχεται να απασχοληθεί με πολύ μικρότερο μισθό. Πιο πολλούς γιατρούς στην Ελλάδα. Διότι στην Ελλάδα υπήρχε και υπάρχει ακόμα η δωρεάν εκπαίδευση και δόθηκε η δυνατότητα σε παιδιά της μικρής αστικής τάξης, φτωχά παιδιά, να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια με αποτέλεσμα οι Έλληνες. Νεαροί Έλληνες, κάτω από 30, να είναι οι περισσότεροι γιατροί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
καθηγητές πάρα πολλούς κλπ. Αυτό δηλαδή μην τρελαθούμε. Ρε Παναγιώτη, θα με τρελάνεις. Μου λες τώρα κλπ ότι το 1,5 εκατομμύριο άνεργο είναι γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί με δουλεύεις. Από όλα είναι. Και για τα λαγεία. Έλεος. Οι γιατροί έφυγαν για την Ευρώπη από ό,τι μαθαίνουν. Τουλάχιστον 3,5 χιλιάδες. Μα είναι πάρα πολύ διαφορά. Κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά το 1,5. Συγγνώμη, αλλά δεν το μιλάμε. Θα πούμε για τους γιατρούς όμως, κύριε Ζερπάτο, γιατί 3,5 χιλιάδες γιατροί του ΕΟΠΗ έχουν βγει και αυτοί σε διαθεσιμότητα. Και όχι μόνο αυτό. Το πρωτογενές πλεώνασμα, κύριε Χατζη Παρασκευάη, διότι σήμερα, αν εσείς αρρωστήσετε, αν ο κ. Κουτσουπιάς ή ο κ. Παπανόλης ή εγώ αρρωστήσουμε, θα πρέπει να τα σκάσουμε κάπου. Δεν υπάρχει πλέον δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί θα έχει από τους 20 του μηνός, θα έχει. Οπωσδήποτε. Να μην κάνουμε καμιά μεταρρύθμιση. Οπωσδήποτε. Το ξέρετε ότι όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στο σύστημα υγείας, με μεταρρυθμίσεις, μέτρα όπως θέλει να τα πει κανείς, είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι το επόμενο ερώτημα για τις μεταρρυθμίσεις. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να τα εφαρμόσει το 2003. Και το βάζανε οι πολιτικοί μας κάτω σε κάτι. Το ξέρετε το ΕΟΠΗ ότι ένας φορέας. Σε παρακαλώ, χάρη, άφησε με για να μάθει και ο κόσμος κάποια πράγματα. Το ξέρετε ότι η Χούντα του Παπαδόπουλου το 68 πήγε να πέσει, γιατί πήγε να φέρει ένα φορέα πρωτοβάθμιας υγείας, ώστε όλα τα ταμεία να παίρνουν εκεί. Όλες οι κυβερνήσεις το προσπάθησαν. Του Παπαδόπουλου, του Καραμαλή, του Παπανδρέου κτλ. Γιατί να μην μαζέψουμε, γιατί η Ελλάδα είχε 4,5 δις. Δημόσιο δαπάνη σε φάρμακα και η Πορτογαλία με τον ίδιο πληθυσμό. Πολλά θέματα όμως το. Όχι και. Λοιπόν, εδώ γινόταν ένα πάρτι στην Ελλάδα, γινόταν ένα πάρτι από το 1981 που ήρθε στην Ελλάδα και εγκαθιδρύθηκε μια παράξενη σοσιαλδημοκρατία του ΠΑΣΟΚ, στήθηκε με τις ευλογίες της αριστεράς, έτσι. Και στήθηκε και της κεντροδεξιάς βεβαίως της Δημοκρατίας, γιατί και εκείνη από τότε εκεί πέρασε. Στήθηκε ένα πάρτι στην Ελλάδα όπου δημιουργήθηκε ένα τεράστιο χρέος. Πολύ μεγάλο χρέος. Τα νούμερα που έπαιξε η Ελλάδα στο 2009 στα μνημόνια δεν έχουν ξαναγίνει διεθνώς. Ήταν μια οικονομία που ήταν η νούμερα 25 στον κόσμο. Έτσι, δεν ήταν μια τυχαία οικονομία η Ελλάδα. Παίχτηκαν, είχε πρωτογενές έλλειμμα έσοδα μείον έξοδα εκτός τόκων 25 δις το 9. Πείστε στο νούμερο. Όταν η Κύπρος μπήκε στο μνημόνιο με 3 δις, η Ιρλανδία με 8 και η Πορτογαλία με 10. Λοιπόν, το πάρτι που έχει γίνει εδώ οφειλόταν σε αυτές τις πολιτικές. Στο ένα τεράστιο και σπάταλο δημόσιο τομέα. Έτσι, κακοδιαχειρισμένο. Λες αστειότητες. Συγγνώμη, λες αστειότητες. Το χρέος είναι δημόσιο. Το χρέος, σε παρακαλώ, καθίστε τώρα τι είναι τα αστειότητες. Αυτά τα επίδετα, μιλάμε σοβαρά, εγώ δεν χαρακτηρίζω κανένα. Δεν χαρακτηρίζω εσένα, αυτά που λες τα λέω. Ναι, εντάξει, σε παρακαλώ, όχι επίθετα και όχι χαρακτηρισμούς. Άρα, είμαστε φίλοι, σε εκτιμώ, δεν θέλω επίθετα και χαρακτηρισμούς. Το χρέος είναι δημόσιο. Η Ελλάδα έχει 70%. Τότε γιατί πληρώνει τράπεζες. Ποιες τράπεζες είναι δημόσιες. Γιατί σήμερα χρησιμοποιήθηκαν οι τράπεζες. Φυσικά. Πρόσεξε. Με τα 30 δις. Με ιδιώτες διαχειριστές. Ναι. Δουλεύεις. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν έχει πάλι καλά. Τι πληρώνει το κράτος για να κάνει πολιτική ο μεγαλοτραπεζίτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα σου πω το εξής. Παρ' όλα αυτά το κράτος σου κάνει λεφτά. Αν αληθεύει κάτι από αυτά που είπες Παναγιώτη, φαίνεται στο εξής. Την ώρα που ο Γεωργιάδης και η κυβέρνηση μεταρρυθμίζουν για να στήσουν, να κάνουν πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις υπέρ της πρωτοβάθμιας υγείας, έχει βουλιάξει τηλεόραση από τις διαφημίσεις των ιδιωτών. Αυτό δείχνει που πάει η κατάσταση. Όταν σήμερα ανοίξει τηλεόραση, θα δει στα μεγάλα κανάλια οι 5 από τις 10 διαφημίσεις είναι από εμπόρους υγείας, αυτού δηλαδή που κονομάνε από τον πόλο του άλλου, που λένε πάρτε καρτούλα. Γιατί το ξέρει ο κόσμος ότι με αυτή την πολιτική ξέχασε την υγεία που είχες. Ακόμα και αυτή την κουτσή τη στραβή την ανάποδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για αυτούς δουλεύουν. Να σου κάνω για αυτούς δεν μεταρρυθμίσουν, όχι για τον άρρωστο. Να σου κάνω ένα ερώτημα πολύ έτσι. Και αν θες το απαντάς, αν θες το ρητορικό, πάντα απαντάω. Πάντα απαντάω. Η Ελλάδα πρώτη κρίση. 31/12/2009, πριν μπει στο μνημόνιο, είχε τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη. Αυτό, προσέξτε, παιδιά, αυτό θα πέσετε κάτω. Όποιος φαντάζομαι το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος μας ακούει, θα το αντιληφθεί. Η μεγάλη ιδιωτική δαπάνη στην υγεία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, ενός, φάρμακα, και πάνω, ταυτόχρονα. Πάνω και δεν αφολητίες. Άφησε με το ρολόι. Από φιλελεύθερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία. Λοιπόν, και είχε ταυτόχρονα και την μεγαλύτερη δημόσια δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αν όχι τη μεγαλύτερη, μέση μεγαλύτερη. Από τη δημόσια δαπάνη στο ΑΕΠ. Όχι, πανέλη, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο του Μονάχου, από γνωστό μου που έκανε ένα bypass, σε ιδιωτικό νοσοκομείο, στο Μόναχο έξω από στη Γερμανία, έτσι, το να κάνει κανείς μια επέμβαση καρδιάς είναι πιο φτηνή από ότι να την κάνει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο μεγάλο, ας πούμε, της Αθήνας. Η Ελλάδα λοιπόν, και αυτό δυστυχώς το μόνο δεν έχω και μπορώ να σας το φέρω και μπορώ να σας το φέρω και ιδιωτικά χάρη να σας το δείξω, ότι η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους κατακεφαλήν, όχι κατακεφαλήν δαπάνη, ως ποσοστό του ΑΕΠ
την ιατρική δαπάνη, όχι τη βοηθητική και τη διοικητική του Υπουργείου Υγείας, την ιατρική δαπάνη ή μετριέται από τη στατιστική υπηρεσία, Παναγιώτη, από τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Τι δηλώνει αυτό? Τι δηλώνει? Ότι είχαμε ένα σπάταλο κράτος, ένα σπάταλο δημόσιο τομέα και έναν ιδιωτικό τομέα σάπιο στην Ελλάδα. Εννοείται σάπιση, κρατικό δίαιτο. Κρατικό δίαιτο, ακριβώς. Που ο ιδιωτικός τομέας, ο ελληνικός της υγείας, έπαιζε με τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, γιατί πάρα πολλές εγχειρήσεις γίνονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ακόμα και σήμερα, όλες τις τομογραφίες γίνονται εκτός των νοσοκομείων. Βρεθήκαμε να έχουμε πιο πλούσιους με όλο το σεβασμό στο επάγγελμα. Αν ζητήσει κανείς τη λίστα Λαγκάρντ και άλλες λίστες που έχουν κυκλοφορήσει και στο ίντερνετ κυκλοφορούν κάποιες από αυτές. Το πρώτο επάγγελμα στη λίστα Λαγκάρντ, κατά επάγγελμα να ζητήσει το Excel αυτό, το αρχείο αυτό, είναι οι γιατροί. Δεν τυχαίο αυτό. Έτσι. Δηλαδή, κάποια πράγματα πρέπει να τα παραδεχτούμε, να καταλάβουμε γιατί μπήκαμε στην κρίση. Μιλάτε όμως για την ελίτ των γιατρών και όχι για τους γιατρούς. Όχι ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Τώρα στον ΕΟΠΗ θα παίρνει 800 ευρώ, έτσι. Ας τους πούμε γιατρούς του Κολονακή. Όχι, βέβαια, για τους γιατρούς του ΕΣΥ που οι άνθρωποι παλεύουν σε αντίξωση συνθήκες κτλ. Έτσι, το σωστό. Μιλάμε για γιατρούς. Και δεν μπορούν να στελεχώνουν και τα νησιά. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα έχει ένα τόσο ακριβό ιδιωτικό τομέα? Γιατί στην Ελλάδα λοιπόν. Εγώ δεν παίρνω στο δημόσιο τομέα μόνο, γιατί και τα δύο πόνες... απαντήσει ο κύριος Ζεπάτος. Και τα δύο πόνεσαν, γιατί υπάρχουν... και τα δύο πόνεσαν την Ελλάδα. Και ο ιδιωτικός τομέας την πόνεσε και την πήγε εκεί που την πήγε. Έτσι, γιατί μέσα στο δημόσιο χρέος υπάρχει και το ιδιωτικό χρέος, το οποίο βέβαια ήταν μικρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει. Έτσι, κόκκινα δάνεια, εταιρείες που ξεφούσκωσαν και φέσουσαν απάτες. ΦΠΑ, παρ' όλα αυτά δεν είχαμε τροποποιία τραπεζών όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Ιρλανδία. Όχι, δεν είχαμε. Διότι ο Καραμαλής έστειλε 30 δις στις τράπεζες το 2007, νομίζω ότι έγινε η πρώτη εμφανιλοποίηση των τραπεζών. Σύμφωνα με την πρακτική Ομπάμα που διέσωσε με κρατικό χρήμα τις ιδιωτικές τράπεζες. Πήρε κοινές μη προνομιούχες μετοχές, που σημαίνει ότι συμμετοχές αυτές δεν έχει δικαίωμα ψήφου, δεν έχει δικαίωμα του management. Απλά τα λεφτά έδωσε. Δηλαδή. Αλλά παίρνει όμως πρώτος μέρισμα. Διασώζει χωρίς να έχει δικαίωμα στο management. Παίρνει μέρισμα όμως πρώτος. Έχει αυτό το πλεονέκτημα. Αν βγει το λογιστικό μέρισμα, Παναγιώτη. Παρ' όλα αυτά βγήκε το Σεπτέμβριο του 2012, πληρώθηκαν από τις τράπεζες, οι οποίες πήγαν το υποκρίσουν. 580 εκατομμύρια ευρώ μερίσματα και κατάφερε η Ελλάδα, αν θυμάστε το 2012. Στους μετόχους. Έτσι, στο κράτος πήγαν στο ελληνικό δημόσιο, καταγράφηκαν στο ελληνικό δημόσιο, μπορεί να το ψάξει. Χάρη μου από το λογιστικό τέτοιο του κράτους. Το λογιστικό του κράτους. Δεν πήγε ο Σαμαράς, ποιος ήταν αυτός. Έχουν πάρει, Παναγιώτη, πάνω από 100 δισεκατομμύρια χρήμα και εγγυήσεις. Και δώσανε πίσω 500 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις τι λες. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Λες νωρίτερα κλπ. Ότι στην Ελλάδα υπήρχε ένα σπάταλο κράτος, γιατί είχε τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη υγείας. Η Ελλάδα έχει δίκιο, Παναγιώτης. Το 8, το 9, το 7. Φαρμακευτική δαπάνη, αλήθεια. Γενικά, τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας ποσοστιαία πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε να δείτε. Λοιπόν, ποιο σπάταλο κράτος? Δηλαδή, ένα κράτος το οποίο ήταν σπάταλο, αλλά ποιο? Στις τσέπες του Μπόμπολα, στις τσέπες του Βαρδινογιάννη, στις τσέπες του Λάτσι, στις τσέπες των μεγαλοτραπεζιτών. Εκεί πηγαίναν τα χρήματα. Όταν λοιπόν έχεις μια ιδιωτική οικονομία, μάλλον μια δημόσια οικονομία, η οποία δουλεύει για να χρυσώσει ορισμένους ιδιώτες μεγαλοκανθάρους, και αυτό φαίνεται σήμερα. Γιατί μιλάμε για το δημόσιο που πάσει. Εγώ θα σας πω το εξής. Προχθές δεν ανακοίνωσε ο Μπόμπουλας αυξήσει τα διόδια. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, η ιδιωτική οικονομία, τα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία τα έχει χρυσοπληρώσει, και αν δεν βάλει μυαλό ο ελληνικός λαός να πετάξει από πάνω του αυτή την καφρίλα, έτσι, θα φτάσουμε στο σημείο να τα πληρώνει για τα 150 χρόνια ακόμα και στο Δινεκές. Ποια? Τα αυτοχρηματοδοτούμενα ιδιωτικά έργα. Ποιος έκανε την Αττική Οδό και με τι χρήματα? Ποια ήταν τα ίδια κεφάλαια στη γέφυρα Αρείου Αντιρρίου? 9% έβαλε κοινοπραξία. Και τα υπόλοιπα είναι χρήματα του ελληνικού λαού, είτε έμεσα είτε άμεσα. Είχε λοιπόν τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη υγείας, γιατί αντί να πληρώνει το κράτος. Και δημόσια δαπάνη υγείας. Γιατί αντί να πληρώνει το κράτος. Ακούσεις, ακούς μόνο το ότι δεν συμβαίνει κάτι. Παναγιώτη μου. Δεν είχε δημόσια δαπάνη υγείας. Δεν είχαμε 5 δις φάρμακα εμείς το 2012 εν μέσω μνημονίου. 5 δις φάρμακα και η Πορτογαλία είχε 2 δις φάρμακα με τον ίδιο πληθυσμό. Ήταν άλλωστε όλοι οι Έλληνες. Πρόσεξε τι λες, γιατί βάζεις την κοπέλα στον εαυτό σου. Τα 5 δις φάρμακα σημαίνουν στις τσέπες των Γιανακοπουλέων πηγαίνουν τόσα χρήματα. Ναι. Δημόσιο είναι ο Γιανακόπουλος. Με αυτά τα χρήματα έκανε τα γραφέ ο άλλος. Πλήρωσε τα δημόσια. Το ξέρω. Υπέρ του λαού, υπέρ του Γιανακόπουλου ήταν. Αυτό σου λέω. Μόνο σου το λες. Καλά, και υπέρ του λαού πήρα και εγώ φάρμακο. Εσύ πήρες για μέσα την υγειά σου. Δεν ξέρω την ευρύτη. Εσύ πλήρωνες για μέσα την υγειά σου, έβαζες και από την τσέπη σου και παραπάνω και οικονομεί ο Γιανακόπουλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα ήταν μια σπάτελ και είναι ακόμη. Να μην πούμε για τα εμβόλια του Αβραμόπουλου. Μην μπερδευτούμε. Εδώ πρέπει να κάνω εγώ μια παρέμβαση. Γιατί βλέπετε το θέμα τοπικά. Υπάρχει όμως οι παραδείγματα άλλων χωρών, όπως της Λετωνίας, της Ρουμανίας, όπου και εκεί είδαμε. Π.χ. στη Λετωνία, πάλι με Δουνουτού,
κλείσιμο του 1/3 των σχολείων, του 1/3 των νοσοκομείων. Στη Ρουμανία είχαμε απολύσει, κύριε Ζεπάτο, 200.000 δημοσίων υπαλλήλων. Και όχι 13.500. Και Έλληνες πολιτικούς, σπάταλους. Θέλω να πω στην οπτική του κυρίου Κουτσουπιά ότι έχουμε να κάνουμε με μια καπιταλιστική κρίση παγκόσμια. Με ευρωπαϊκά. Συγγνώμη, επιμέρους. Δεν αποδέχομαι. Είναι μαρξιστικό όρο. Από έναν συγγραφέα του 19ου αιώνα. Εγώ να πω το εξής, για να γίνει σαφές για το ποιοι είμαστε και τι μιλάμε. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εργαζόμενος από το μισθό μου. Άρα καταλαβαίνετε και ως εκπρόσωπος εργαζομένων, εκπροσωπώ τα συμφέροντα των εργαζομένων. Όταν, ας πούμε, ο κ. Κουτσουπιάς έχει μια επιχείρηση, δουλεύει, τίμιο άνθρωπος, αγωνίζεται, αλλά ζει. Ναι, με επιχείρηση, ναι. Και μάλιστα με 26% τώρα κλπ. Δεν ξέρω αν θα τσακίσουν. Λοιπόν, δουλεύει, ζει όμως από αυτή την οικονομία. Είναι πιο κοντά στην οικονομία. Είναι λογικό ότι όποιος ζει από έναν τρόπο οργάνωσης οικονομίας τον υπερασπίζεται. Εγώ ως εργαζόμενος. Όχι εγώ προσωπικά, εννοείται η τάξη των εργαζομένων που όλα αυτά τα χρόνια και με ανάπτυξη και με κρίση την πληρώνουμε, λέμε ότι αν δεν, ότι είναι σάπιο, δεν είναι κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν από λάθος χειρισμούς, είναι σάπιο το σύστημα συνολικά. Και ο εργαζόμενος την πληρώνει είτε έχει ανάπτυξη, γι' αυτό και έχει τις μεγαλύτερες δαπάνες υγείας ιδιωτικές επί αναπτύξεως, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Για να κάνει μεταγραφές ο άλλος και να φέρνει παίχτες, έτσι, αυτή ήταν η πραγματικότητα, και να βάζει πολύ περισσότερα έξω, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Γιατί ήταν κάποιες λίστες Λαγκάρτ, αλλά οι καταθέσεις στην Ελβετία δεν γίνανε και λοιπά από 5 μεγαλογιατρούς. Έτσι. Γίνανε κυρίως από μεγάλους επιχειρηματίες οι οποίοι θησαύρισαν από αυτή την πολιτική. Και συνεχίζουν και θησαυρίζουν. Και αν αυτό δεν σπάσει. Δεν θα έχω δουλειά πριν μέρα. Κύριε Παπαδόπουλο, ο κύριο ψύχρεμο πρέπει να πάρει μέρο στο διάλογο. Η κρίση πάντω, χάρη μου, δεν έπληξε του εργαζομένου. Μόνο έπληξε και εμπόρου και επαγγελματίε και όλε νομίζω ότι. Γιώργο, περίμενα. Να πούμε κάτι, να είμαι σαφή. Η μαγαζιά δεν κλείσανε. Η μαγαζιά δεν κλείσανε. Οι επιχειρήσει δεν κλείσανε. Σαφώ. Κλείσανε πολλά μαγαζάκια, θα κλείσουν κι άλλου και θα κλείνουν κι άλλα με την πολιτική που ακολουθιέται. Απλά εγώ λέω το εξή, ότι ο εργαζόμενο όταν μείνει το εισόδημά του δεν έχει να φάει. Ο βιομήχανος, όταν μείωσε το εισόδημά του, κάνει λιγότερες επενδύσεις ή παίρνει λιγότερα κότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο εργαζόμενος που δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να πάει στον γιατρό. Θα σας πω ένα νούμερο το οποίο νομίζω θα καταλάβουν όλοι. Και το ξέρουν ειδικά οι Συριανοί που έκλεισε ο ΕΟΠΗ. Δεν υπάρχουν γιατί συμβιβλημένοι στον ΕΟΠΗ και θα αναγκάζονται στις λύσεις του νοσοκομείου 2 και 3 μήνες για ένα πρόβλημα ή αν θα τους δεχτούν. Γιατί υπάρχει μια χωρητικότητα, δεν γίνεται παραπάνω κλπ. Όσο έχετε τα περιστατικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα έχουμε μείωση του προσδόκιμου της ζωής. Στην Ελλάδα, και αυτό έχει παρατηρηθεί παντού, σε όσες χώρες είχαμε τέτοια πτώση του ΑΕΠ, όπως έχουμε και στην Ελλάδα, έτσι, θα έχουμε μείωση του προσδόκιμου ζωής. Γιατί ο άλλος, εκεί που είχε όταν πήγαινε στον γιατρό, να περιμένει 2 ώρες, να πρέπει να σκάσει το φακελάκι, ίσως αν ήταν σε συγκεκριμένους ανθρώπους, όχι όλους, σε κάποιους ανθρώπους, σήμερα δεν έχει πού να πάει. Και αν δεν έχει να τα σκάσει, θα πάει πουθενά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και έχουν πλημμυρίσει από τα κοινωνικά ιατρία που ψαθούν εδώ των ανθρώπων που δεν έχουν να πληρώσουν ούτε καν το ευρώ που του ζητάει ο Γεωργιάδης για να πάρουν τη συνταγή, ούτε το 5 ευρώ πλέον για να πάνε και στο. Ακόμα και αν το καταργήσει στο ιατρείο του νέου ΕΟΠΗ τη Πρωτοβάθμια Υγεία, ούτε καν να πάρουν τα φάρμακά του. Τα γενώσιμα ή τα μη γενώσιμα. Και πραγματικά αυτή η εξαθλίωση που χαρακτηρίζει κάθε τομέα τη ζωή δεν είναι μόνο ο μισθό που κόβεται. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι ο κοινωνικός μισθός και ήταν αυτό η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, η ασφάλιση. Ας μην ξεχνάμε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν βουλιάξανε από τις μεγάλες συντάξεις, αλλά από το χρηματιστήριο, από το κούρεμα και από την ρεμούλα. Κάτσε ρε Παναγιώτη και λοιπά. Από το 50 και μετά είχαμε άτοκα τα χρήματα ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδας, τα οποία πηγαίνανε θαλασσοδάνεια. Κάτσε ρε Παναγιώτη και λοιπά. Αν τα βάλει κάτω. Εντάξει, εσύ χάρη θέλει να ακούσει μόνο τον εαυτό σου. Όχι, να σου πω κάτι. Όλοι προερχόμαστε από την εργατική τάξη. Όχι, όλοι προερχόμαστε από την εργατική τάξη. Ναι, αλλά δεν ζούμε όλοι προχθές. Προχθές και ζω σαν εργάτη και να θέλει να ζήσει η οικονομική. Παναγιώτη, η δουλειά σου αναγκαστικά σε βάζει να ζήσει από αυτόν τον τρόπο δουλειά που οικονομίε που έχουμε. Αν η οικονομία γίνει προ το όνομα του εργάτη, δυστυχώς δεν θα έχει δυνατότητα να εργαστεί. Ακριβώς. Άλλη είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, για να μην κάνω προσωπικά. Θα μένω νομίζω ότι μονοπολίσατε λίγο που έχουμε αφήσει παραπονεμένο τον κύριο Παπαγιανόλη που να κάνει εδώ και περιμένει να κάνει ένα σχόλιο. Είναι και πιο χαμηλό τόνο, θα έλεγα. Κύριε Παπαμανώλη, σχετικά με τον έντονο αυτό διάλογο που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο. Θέλω να υπενθυμίσω μια ακόμα φορά στον κύριο Ζεπάτο ότι οι επιχειρήσεις που κλείσαν στη Σύρο και όσοι μείνανε επιχειρηματίες. Στην ουσία μικρομεσαίοι, έτσι. Μικρομεσαίοι ήταν, δεν ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις. Έτσι. Μα γιατί όταν αναφέρεσαι, χωρίζεσαι στον κόσμο σε εργαζομένους και μεγάλα βιομηχανίες και δεν υπάρχουν άλλες αυτή τη στιγμή. Στον τρόπο μας, στην καθημερινότητα μας, στον τρόπο μας. Χωρίζω τον κόσμο, για να είναι καθαρό αυτό. Εγώ χωρίζω τον κόσμο σε αυτούς που ζουν από τη δουλειά τους. Τη δουλειά τους
και στους κρατικοδίες. Και στους που δουν από τη δουλειά των άλλων. Αυτή, λοιπόν, αυτή η κρίση τσακίζει όσον αφορά τη δουλειά τους. Είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι μικροί επαγγελματίες. Το λάθος που κάνουν οι μικροί επαγγελματίες είναι το εξής, ότι πιστεύουν ότι το μέλλον τους είναι με τους μεγάλους επιχειρηματίες. Οι μεγάλοι επιχειρηματίες θα επιβιώσουν, θα γίνουν ακόμα μεγαλύτεροι και στη σύνοχη θα το δούμε γρήγορα αυτό όταν ανοίξει και το καλό πολυκατάστημα που με χαρές και με πανηγυρισμούς και γερμανική πολυεθνική. Και θα δούμε πώς οι μικροί θα κλείσουν ακριβώς επειδή υπάρχει ελεύθερη οικονομία και δεν μπορείς σήμερα να σταματήσεις να πεις το λόγο ότι δεν θα ανοίξεις για να κλείσουν τόσα μαγαζιά σε σύρο από αυτό που θα γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν. Τα φτηνότερα προϊόντα εσύ. Όχι, όχι, με συγχωρείς. Τα ακριβά εκεί. Τα φτηνότερα. Ένα παράδειγμα. Λένε ότι θα πίνει ο Έλληνας γάλα 500 ημερών long life, άχρηστο δηλαδή από πρακτική ουσία, γιατί λέει έτσι θα πέσει τιμή. Για κάνετε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ να δείτε πώς έχουν ανέβει τα συσκευασμένα γάλατα. Για να δείτε. Γιατί δεν υπάρχει αντίλογο σάχαρη. Το οποίο δεν διαμεσολαβεί μεταξύ εμπόρου. Παίρνει κατευθείαν από την παραγωγή ή να μην κάνει διαφήμιση. Κάθε εταιρεία τέλος πάντων τέτοια που σπάει παλιά μονοπόλια ή μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πετύχει στην Ευρώπη. Πιθανά να δημιουργεί και νέα. Για λογιστικούς λόγους σε πειράζει, δηλαδή αν το τελικό κέρδος είναι ανώνυμη εταιρεία. Στην Ελλάδα επέγινε συγκεκριμένη νομίζω, φορολογείται κανονικά. Το παραμύθι ας πούμε της αριστεράς με τις πολυεθνικές και τις κακούς κτλ. Ποιο παραμύθι, αυτά είναι ποιο παραμύθι, υπερπέρανα. Ποιο παραμύθι, μωρέ, ποιο παραμύθι. Ο πατέρας μου μπακάλις ήταν κλπ. Πότε κλείσανε οι μικροί μπακάλιδες. Όταν ακόμα και στη μικρή γειτονιά το μπακαλικάκι έγινε point τάδε κλπ. Και πλέον το τάδε. Και πόσοι άνεργοι γίνανε και πόσοι άνθρωποι επαγγελματίες. Τι θες να φέρουμε την άσκηση δηλαδή. Όχι βέβαια. Θέλω εγώ να βάλουμε και τσαγκάρι και τέτοια. Και πώς το λένε και αυτοί που πετάλανε τα άλογα. Δεν γίνεται. Έχει προχωρήσει η οικονομία. Παρακαλώ, τώρα κάνεις αφιλογία. Χάρη μου, χάρη μου. Ένα παράδειγμα προσκέψη. Επειδή είστε μέρος του ΚΚΚ, πες μου μία χώρα στον κόσμο ιστορικά που έχετε βρει ένα συγγραφέα του 19ου αιώνα και βαφτίζεται ακόμα με επίθετα κάποια πράγματα ιστορικά που κατάφερε να πετύχει κάτι. Μια μελέτη περίπτωση, ένα case study που λένε στα αγγλικά που πέτυχε. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει δύο χώρες στον κόσμο. Η Κίνα που έχει στρέψει τη στροφή του στον καπιταλισμό με το κόμμα και η Βόρειος Κορέα έχει και εκλογές σήμερα. Περίμενα αυτό το επιχείρημα Παναγιώτη μου να μου το κάνει ο Γιώργος που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Α, το κάνει εσύ και. Τι χαρακτηρίζεται, κύριε Ζεπάκη. Εντάξει, εγώ δεν χαρακτηρίζω. Εγώ μιλάω πάντα πολιτικά. Δεν βάζω επίπεδα. Εγώ πολιτικά. Λέω λοιπόν. Βάζει μεγάλε ιδιότητε. Ότι το επιχείρημα, γιατί αν πούμε στα πολιτικά. Όχι, γιατί πρέπει να πατήσει και μια λύση. Ο καθένα έχει πολιτική ταυτότητα και δικιά μου είναι φανερή. Έτσι. Εγώ λέω το εξή. Ότι στο 50 την πηγαίνουν αυτέ οι λογικέ που εσύ υπηρετεί. Δηλαδή η φτώχεια και η εξαθλίωση. Όντω θέλουν την Ελλάδα με αυτή η υπερασπίζει. Δεν υπερασπίζει. Να σου πω κάτι τέτοιο. Σε ποια δεν μπορεί να το συνεχίσουμε, γιατί και ο χρόνο ο τηλεοπτικό τελειώνει. Έχουμε ήδη υπερβεί κανένα 5 λεπτά. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον για του τηλεθεατέ και αυτό ο έντονο διάλογο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπαμανώλη. Έτσι, να μην μιλήσουμε με τον Παναγιώτη. Μπορείτε να κάνετε σχόλια βέβαια για του προηγούμενου. Ναι, μα θέλω να πω για του προηγούμενου ότι η κριτική του Χάρη, όχι του Χάρη προσωπικά, έτσι. Είναι δηλαδή αντιπαρεθέμενε απόψει. Όχι, η κριτική αυτή το μόνο που μπορεί να προσφέρει να βελτιωθεί έτσι το καπιταλιστικό, ας το πούμε, το φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα. Και αυτό έχει προσφέρει αυτός ο χώρος της αριστεράς, που δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική πρόταση. Και αυτό είναι ένας ρόλος χρήσιμος για την κοινωνία και την οικονομία. Και διαχρονικά, να το δούμε τελευταία, ας πούμε, 200 χρόνια, η εξέλιξη είναι προς αυτή την κατεύθυνση της άνευσης του κοινωνικού κράτους, της άβλησης των διαφόρων που έχει ανθρώπινου μέσα, καπιταλισμού. Μέσα από αυτή την προτάση και παρατηρήσεις. Αυτό βιώνουμε σήμερα. Γιατί όπου υπάρχει αριστερά είναι καλά. Είναι καλά και όπου είναι άσχημα. Στην Αυστραλία που δεν έχουν αριστερά είναι ήσυχη. Εδώ που είμαστε αριστερά έχουμε απεργίες. Ποιο είναι το μέρο λοιπόν του ελληνικού καπιταλισμού. Το μέλλον της χώρας, ας πούμε, καλύτερα τώρα, γιατί δεν υπάρχει ελληνικός και. Γιατί ακόμα και μία μερίδα της αριστεράς, μιλάω για την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει για παραγωγική ανασυγκρότηση. Δηλαδή του ελληνικού καπιταλισμού. Αυτό είναι ένα, πώς το λένε, ένα χαρακτηρισμός, έτσι κάπως έβηχος, έτσι, το οποίο μπορεί να προσελκύσει κάποιο. Τι συνιστά για σας, παραγωγική ανασυγκρότηση. Αλλά το θέμα είναι επί του πρακτέου. Έξοδος από τα δυναϊκή σύμβαση. Τι συνιστά. Εγώ πιστεύω, όπως είπα στην αρχή, είμαι απεσιόδοξος. Οι δανεικές σύμβασεις με την κουβαλάμε όσο κουβαλάμε το δάνειο. Έτσι. Και το δάνειο. Όποια κυβέρνηση και αν έρθει να ήταν. Το δάνειο. Αν γυρίσουμε και πίσω πάλι από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα, όλο δανειζόμασταν και ακριβώς και πληρώναμε και δάνεια περασμένων 150 ετών. Και έχουμε και διάμεσες χρεοκοπίες. Και έχουμε και διαχρονικά πόσες χρεοκοπίες. Θα είναι επιτυχία αν ξαναβγούμε στις αγορές. Θα είναι επιτυχία.
Για να το πω πολύ ρεαλιστικά, έτσι, γιατί ίσως να πω κάτι που θέλω να τα ακούσεις, αλλά δεν το λέω για να τα ακούσεις, το λέω και το πιστεύω, έτσι. Όταν ο κόσμος δεν έχει δουλειά να πληρώσει των παιδιών του τα φάρμακα και το φαγητό, σκοτίστηκε και αν βγούμε στην αγορά ή στις αγορές ή δεν βγούμε. Εγώ το λέω στις αγορές, όταν βγεις τι θα κάνεις, θα δανειστείς. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, αυτή η πολιτική λέει ότι θα έχει κάτσε να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω, έτσι. Αλλά να βγούμε στις αγορές τώρα. Να δανειστούμε. Όχι, δεν είναι, ακόμα δεν είναι εφικτό. Έτσι. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Δηλαδή υπάρχει μια μείωση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά με την αύξηση της ονομαστικής του τιμής. Αλλά πάλι είμαστε στο 6,6% σήμερα η απόδοση του ελληνικού ομολόγου στη δευτερογενή αγορά. Είναι πολύ ψηλά για να μπορέσει να σκεφτεί καν να βγούμε έξω στις αγορές με τέτοια επιτόκια. Είναι πολύ πιο ψηλά από τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων προ-κρίσης. Έτσι, και μην ξεχνάμε ότι και οι αποδόσεις αυτές είναι η δευτερογενή στην αγορά, είναι μια κερδοσκοπία, ένας τζίρος που γίνεται, μια σπέκουλα που σήμερα αντί να ποντάρουν όπως ποντάραν πιο παλιά στη χρεοκοπία μας, ποντάρουν στο Grexit, στο recovery μάλλον. Στο recovery, ναι. Που είπαμε. Αλλά για να φτάσουμε εκεί, έχουμε πολύ δρόμο από το 6,6 να φτάσουμε κάτι κοντά στο 3,5-4 που είναι ένα ρεαλιστικό επιτόκιο. Να βελτιζόμαστε με τόσο. Δεν υπάρχει χώρα χωρίς δανεισμό. Και ο δανεισμός έχει τα θετικά του όταν από πίσω υπάρχει ανάπτυξη. Όταν παίρνεις το δάνειο για να εξυγχρονίσεις, παίρνεις το δάνειο για να αναπτύξεις, για να φτιάξεις δρόμους, για να φτιάξεις σχολεία, να φτιάξεις νοσοκομεία. Έτσι, όταν το παίρνεις το δάνειο για να πληρώσεις το προηγούμενο δάνειο. Δεν πάμε καλά, γι' αυτό λείπει ο τραπεζιόδοξο. Ακριβώς. Λοιπόν. Δηλαδή το προτινές πλάνασμα και να ανέβει λίγο ακόμα. Αν αναλογιστούμε τα χρεολύσια και τους τόκους που πρέπει να πληρώσουμε, αναγκαστικά θα ξαναδανειζόμαστε. Δεν βενιμιούμενο το δημόσιο χρέος σήμερα. Και εντάξει, και σήμερα με το χρονοδιάγραμμα, την εκτίμηση του Δούνου του, θα καταλήξουμε το 2020 να έχουμε μεγαλύτερο δημόσιο χρέος από ό,τι είχαμε προ-κρίσης. Δηλαδή, ωστόσο, θα έχουμε πλεόνασμα. Είναι παλαβά αυτά. Δηλαδή, είναι λίγο η λογική του παραλόγου. Για το κλείσιμο θα δώσω. Θετική εξέλιξη. Λέει που να σερνόμαστε έτσι, μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, ένα οικονομικό ζόμπι, θα έλεγα. Και θα περιμένουμε κάποια στιγμή να βγούμε στις αγορές και να ξεχάσουμε το ύψος του δημόσιου χρέους και να κινηθεί πάλι η τοπική αγορά, έτσι. Να μειωθεί η ενεργία, να βρεθούν δουλειές. Αυτό το πρώτο. Πρώτα είναι ο άνθρωπος και η απασχόληση των ανθρώπων, όχι για το κέρδος, αλλά για την επιβίωση, έτσι. Αλλά το χρέος θα μας καταδιώκει και μας καταδιώκει και τα τελευταία 200 χρόνια. Δύο λεπτά στον κύριο Κουτσοπιά και στον κύριο Ζεπάτου για να κλείσουμε. Έχουμε υπερβεί το χρόνο της εκπομπής, με ειδοποιούν από τα στούντιο. Η εκτίμησή σας για μετά τις ευρωεκλογές, κύριε Κουτσοπιά. Ναι. Εγώ νομίζω το πιθανότερο σενάριο, τέλος πάντων, είναι κάποιο. Δεν θα υπογραφεί νέο μνημόνιο όπως το ξέρουμε, τέλος πάντων. Απλώς η Ελλάδα θα είναι σε επιτήρηση, θα είναι για πάρα πολλά χρόνια σε επιτήρηση, χωρίς αυτό κατά ανάγκη να είναι και λάθος. Με την έννοια ότι στην Ελλάδα, όπως προείπα, ο λαϊκισμός έχει περάσει πολύ στην πολιτική. Δηλαδή, είναι αυτό που σκότωσε την Ελλάδα πραγματικά. Το ότι ο λαϊκισμός, γιατί είχε πίσω τη διαφθορά, την αδιαφάνεια κτλ. Νομίζω λοιπόν η Ελλάδα θα είναι σε μια επιτήρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι μόνο η Ελλάδα. Ναι. Όλες οι χώρες που μπήκαν στο μνημόνιο σίγουρα και οι χώρες του Νότου. Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία. Αλλά ας πούμε την Ελλάδα που μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι η Ελλάδα, αν επενδύσει στην ενέργεια. Έτσι, ήδη ξεκινάει στο κατάκολλο η πρώτη σήμανση, νομίζω, που θα υπογραφεί. Αυτές τις μέρες δηλαδή θα βγει ο διαγωνισμός. Έχουμε και τη Γιάρο εδώ. Ακριβώς. Λοιπόν, με την εναλλακτική νέα, αν και αλλάζουν τώρα, αν υπάρχουν νέες τεχνολογίες, ο τουρισμός, όπως το ξέρουμε, τα αγροτικά κτλ. Δηλαδή, αν στην ουσία η Ελλάδα, οι Έλληνες, οι επιχειρηματίες, οι Έλληνες πολίτες, οι εργαζόμενοι κτλ. Μπούμε σε μια διαδικασία παραγωγής, η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει εξαθλειωθεί πραγματικά. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο το καταλαβαίνω και εγώ, το νιώθω δηλαδή στο πετσί μου και προσωπικά, γιατί προέρχομαι από την εργατική τάξη, έτσι, προσωπικά, και ξέρω πολύ καλά τη σημαίνει πτώχεια και σε προσωπικό επίπεδο και καταλαβαίνω πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά όμως, στη ζωή οι άνθρωποι προσπαθούν να έχουν μια αισιοδοξία και να πούμε στον κόσμο ότι σίγουρα ότι η κρίση θα περάσει,
Έτσι, είναι δεδομένο αυτό. Και μαρξιστικά να το δει κανείς, αλλά και μη μαρξιστικά. Η κρίση θα περάσει. Απλώς στο να φανούν τα αποτέλεσματα. Αυτή τη στιγμή η κρίση υπάρχει, είναι σταθερή και είμαστε στον πάτο. Αλλά η άνοδος αυτή θα αρχίσει σταδιακά να φαίνεται. Έστω δεν μπορεί, και ανεμική, δηλαδή, όπως εκτιμούν κάποιοι. Θα είναι μια ανεμική τύπου. Φυσικά δεν είναι ανεμική. Πριν το 2020 δεν θα μπορούσαν να το καταλάβουν ο απλός εργαζόμενος. Σταδιακά θα φανεί. Ξεκινάει πάντα προς τα πάνω και κατεβαίνει προς τα κάτω. Ταξικά, να το πούμε έτσι. Μαρξιστικά να κάνουμε το χαρακτήρι του φίλου μου του Χάρη. Λοιπόν, από πάνω προς τα κάτω θα ξεκινήσει και θα διεχθεί. Μετά από μία-δύο γενιές δηλαδή. Θα όχι, όχι τόσο πολύ. Και όσον αφορά το δημόσιο χρέος και τα ασφαλιστικά ταμεία, σίγουρα η συνταγή είναι συγκεκριμένη. Θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας όσο πάει. Έτσι, θα μειωθούν οι συντάξεις. Έτσι, θα χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό επίσης. Θα μεθούν σε ένα βαθμό ώστε να είναι στο όριο μεταξύ αξιοπρέπειας και μη αξιοπρέπειας. Από εκεί και πέρα το χρέος θα επιμηκυνθεί. Το έχουν πει όλοι οι Ευρωπαίοι. Το λέει η Γερμανία, που μην γελιόμαστε τώρα. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γερμανία έχει τα χρήματα. Η Γερμανία και οι δορυφόροι της, Φιλανδία, Ολλανδία, Αυστρία κτλ. Έχουν πει ότι κανένα κοινοβούλιο στην παρούσα φάση μεσούσης της κρίσης δεν θα δεχθεί κούρεμα της Ελλάδος. Δηλαδή, αν πάει αυτή τη στιγμή στο Ιταλικό κοινοβούλιο. Γιατί έχουν πάρει λεφτά την Ιταλία με 0,9% επιτόκιο και 1,2%. Έτσι τόσα έχουμε πάρει. Όταν η Ιταλία δανείζεται. Ναι, όταν η Ιταλία είναι σε κρίση και τη πει, ξέρει κάτι, θέλω να κουρέψω την Ελλάδα. Που ακούγονται τόσα για διαφθορά, για απατεώνες επιχειρηματίες που πλήγωσαν, για απατεώνες πολιτικούς που είναι στη φυλακή. Ο Ιταλικός λαός θα βγει στον δρόμο. Οι πολιτικοί δεν θα τολμούν να του πούν τέτοιο πράγμα. Όχι εναντίον μας, εναντίον των πολιτικών που θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν τι θα κάνουν, την επιμήκυνση. Τι είναι η επιμήκυνση, ότι έχει 6 δι τον χρόνο και ομόλογα. Δεκαετή, πενταετή όπως είναι. Θα τα κάνει 50 ετών, 60 τα ομόλογα και οι τόκοι θα είναι 2 δις το χρόνο ώστε να μπορεί ο προϋπολογισμός να τα πληρώνει και να το μεταβιβάσουν στις επόμενες γενιές. Αυτό. Και κλείνουμε με τον κύριο Ζεπάτο. 2 λεπτά, κύριε Ζεπάτο. Απλά για να ελαφρύνουμε κάποια τα πράγματα, η επιμήκυνση που λέει ο κύριος Κουτσουπιάς παλά πεζόταν σε κατάλληλα σινεμά. Αυτό ετοιμάζει η Γερμανία για την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά το τι έχουμε μπροστά μας, εγώ θα πω το εξής. Νωρίτερα, διάκουσα τον κύριο Μανώλη, τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, ο οποίος επειδή έχει την ευθύτητα των απόψεών του και την ειλικρίνειά του, γι' αυτό το έκανα, να πω το εξής, ότι η επιτυχία που μας επιφυλάσσει και αυτή η κυβέρνηση, αυτή η πολιτική, για να είμαι σαφής, είναι η επιτυχία το να βγούμε να ξαναδανειστούμε με καλύτερους όρους από ό,τι στο παρελθόν. Ας το καταλάβουμε. Καλύτερα επιτόκια, ναι. Φτάσαμε σε αυτή την ντούμπα του χρέους. Γιατί κάποιοι επωφελούνται αυτή την πολιτική και τρώνε, και κάποιοι πεινάνε, και αυτό γινόταν όχι τώρα και από παλιότερα, απλά με άλλους ρυθμούς. Και λέμε ότι ήταν επιτυχία αν καταφέρουμε να το συνεχίσουμε, να το κάνουμε ελεγχόμενα. Στην πραγματικότητα. Ας θυμηθούν όλοι τι μας λέγανε το 92 με την ΟΝΕ και τα χρυσά κουτάλια, όταν μετά ανακαλύπτουν το σύμφωνο σταθερότητας. Τώρα λοιπόν που φεύγει το μνημόνιο, που έχουν επενδύσει δεξί, αριστερή και κεντρό, ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, σε αυτό, έρχεται οι αυτόματες κυρώσεις. Δηλαδή, μια χώρα στην οποία εργαζόμενοι με μισθούς Ανατολικής Ευρώπης, πρώην Ισοαλτικών χωρών ή Νοτιοανατολικής Ασίας, που βεβαίως στα χαρτιά θα έχει μία ανάπτυξη σε νούμερα, αλλά με κόσμο που θα πεινάει και το κυριότερο, δεν θα έχει ούτε καν τις στοιχειώδεις κοινωνικές καλύψεις που είχε από το χρεοκοπημένο λίγο κράτος του 70, του 80, του 90 κλπ. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι το εξής. Ότι ο καλύτερος οικονομολόγος σε αυτή τη χώρα είναι η νοικοκυρά που πάει στον μπακάλικο, στο σούπερ μάρκετ που θέλει ο κ. Κουτσουπιάς και ψωνίζει. Και εκεί πέρα βλέπει ποιο είναι το πλεόνασμα και ποιο είναι το έλλειμμα. Είναι ο γονιός που για να σπάσει το παιδί του θα πρέπει να ξεβρακωθεί, να πουλήσει και το χωραφάκι του και αν δεν αρρωστήσει αυτός ή ο πατέρας ή η γιαγιά ή το παιδί, θα πρέπει να πάει να γίνει σκλάβος σήμερα. Και μάλιστα με τους σημερινούς όρους που ούτε καν, ακόμα και αν το κάνει, πιθανά δεν μπορεί να περάσει την πόρτα του ιδιωτικού διαγνωστικού είτε ιατρικού κέντρου κλπ. Άρα το ζήτημα ποιο είναι. Μιας και μιλήσαμε για αγώνες, νομίζω θα κάνουμε, πρέπει να γίνει μια κουβέντα πάλι σε αυτό, ότι στο επόμενο διάστημα και μεθαύριο. Έχουμε και την επόμενη εβδομάδα. Απεργίες κινητοποίησης, ακριβώς ενός κόσμου ο οποίος υπερασπίζεται και το δικαίωμα σταθερή δουλειά, αλλά και τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, τα οποία δεν είναι κόστος, είναι αν θέλετε ο πλούτος μιας κοινωνίας. Όποιος μας λέει ότι η υγεία είναι κόστος. Όποιος μας λέει ότι η παιδεία είναι κόστος, όποιος μας λέει ότι το να φροντίζεις τα γερατιά σου είναι κόστος, αυτός είναι, αν θέλετε, θέλει να γυρίσει την ιστορία προς τα πίσω. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουν οι εργαζόμενοι. Δεν είναι αυτό, κύριε Ζεπάτο, αγαπητέ Χάρη. Ειδοποιούν και οι εργαζόμενοι. Η ευημερία των αριθμών πρέπει να υπάρχει και η ευημερία των ανθρώπων. Είναι δύσκολο να συμπέσουν και τα δύο. Καλό είναι όμως να είναι κοντά. Ναι. Με ειδοποιούν όμως ότι έχει παρέλθει το τέλος τη τηλεοπτική. Υπάρχουν άνθρωποι.
Να ευχαριστήσω όλους σας, τον κύριο Παναγιώτη Κουτσουπιά, οικονομολόγο, τον κύριο Χάρη Ζεπάτο, πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και τον κύριο Γιώργο Παπαμανόλου, οικονομολόγο, για την απόψινή τους ζωντανή παρουσία στα στούντιο του TV1 Σύρος. Μιλήσαμε για τα οικονομικά δεδομένα αλλά και τις προοπτικές της χώρας μας. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους τηλεθεατές μας που μας είδαν για μία ώρα και για 20 λεπτά περίπου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ ακριβώς. Καλή σας νύχτα.